Καλησπέρα σας φίλοι και φίλες, γεια σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή Trust Me, I am an Astrologer, κάθε Δευτέρα βράδυ εδώ στη σχολή της Αστροπαιδείας. Μελετάμε μαζί και βλέπουμε όλα τα αστρολογικά φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν στον ουρανό. Και σήμερα είναι μια πολύ πολύ ιδιαίτερη μέρα, μια καταπληκτική μέρα. Νιώθω ότι κάτι αλλάζει και θα το διαπιστώσετε κι εσείς ότι κάτι αλλάζει γύρω μας. Γιατί πολύ απλά είναι μια πάρα πάρα πολύ σημαντική μέρα πλην του γεγονότος ότι είναι και ο ήλιος στον εγώκερο. Οι εγώκεροι σήμερα ξεκινούν και γιορτάζουν τα γενέθλιά τους. Είμαστε στην πιο μεγάλη νύχτα του χρόνου, 21 Δεκεμβρίου, και είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική αστρολογικά. Σας καλησπερίζω, σας καλωσορίζω σε αυτή την εκπομπή του Trust Me, I am an Astrologer. Όλους εσάς δεν ακούτε, καλησπέρα, δεν ακούγομαι. Καλησπέρα, γεια σου Στέλλα, για πείτε μου αν με ακούτε, γιατί είναι και λίγο κλεισμένη η φωνή μου. Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και που αγαπάτε την αστρολογία και ασχολείστε με αυτή την καταπληκτική μελέτη. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω απλώθηκε το μαντάτο. Ωραία, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έκλεισε η φωνή μου. Κάτι άλλαξε από χτες. Εγώ τουλάχιστον διασκέδασα πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την κόρη μου, να ξέρετε, είναι αυτά τα συγχαρητήρια που μου δίνουν. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Με το που άλλαξε ο Δίας και ο Κρόνος ζώδιο και περάσαμε στο ζώδιο του Υδροχώου, άρχισαν να συμβαίνουν και καλά και ευχάριστα πράγματα. Και νομίζω ότι εγώ είμαι από τους πρώτους που εισέπραξα αυτή την αλλαγή της ενέργειας, αυτή τη θετική αλλαγή της ενέργειας. Εγώ θα σας πω την εμπειρία μου, ότι οι άνθρωποι έχουμε καταπιεστεί πάρα πάρα πολύ το τελευταίο καιρό. Έχουμε πιεστεί, έχουμε κλειστεί, έχουμε μείνει μέσα. Ακούμε μόνο δυσάρεστα γεγονότα, μόνο άσχημα γεγονότα, με αποτέλεσμα εχθές που τριγυρνούσαμε με το στολισμένο αυτοκίνητο και με τις νύφες και τους γαμπρούς και αυτό το χαρούμενο τοπίο, είδα στο δρόμο ανθρώπους να χαίρονται, να βγάζουν τις μάσκες, να χειροκροτάνε, να χαίρονται και σκεφτόμουν πόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο κόσμος να χαρεί, να γελάσει. Πόσο μεγάλη ανάγκη έχει η ανθρωπότητα αυτή τη στιγμή να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να γελάσουμε λίγο, να χαρούμε. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη χαράς. Και εγώ νομίζω ότι σας ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ, πάρα πολύ για τις ευχές σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να γίνει και κάτι καλό ρε παιδιά, επιτέλους. Δηλαδή ας γίνει και κάτι καλό. Ένας γάμος, μια βάφτιση. Να αλλάξει η ενέργεια και νομίζω ότι από χτες ήδη άρχισε να αλλάζει. Έχω λοιπόν να σας πω ότι θα σας φτιάξω και εγώ τη διάθεση σήμερα, ξεκινώντας από κάτι πάρα πολύ ωραίο. Από αυτό εδώ, το βλέπετε? Αυτό είναι ένα πάρα πάρα πολύ όμορφο καλάθι, το οποίο έχει μέσα καταπληκτικά πράγματα. Έχει μέσα βιολογικά προϊόντα, φυσικά προϊόντα, θα τα δείτε. Είναι μια εταιρεία η οποία λέγεται Μπελίσιμο. Μου τη χάρισε λοιπόν ο κύριος που έχει αυτή την καταπληκτική εταιρεία. Μου έκανε δώρο στην αρχή κάτι δικά του προϊόντα πάρα πολύ ωραία. Φυσικό αλάτι, αφρίνα, μαρμελάδες φυσικές, πιπέρια, ζυμαρικά, φρέσκα και φυσικά, σαπούνια πάρα πολύ οικολογικά όλα εν πάση περιπτώσει. Και μου έδωσε λοιπόν αυτό το καλάθι. Να σας το κάνω δώρο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν θα παρακαλέσω να στείλετε, να γραφτείτε, να πατήσετε στο site μας astroteam.gr και να γραφτείτε στο newsletter, να κάνετε την εγγραφή σας στο site. Και μέχρι το τέλος θα μου στείλει εμένα στο messenger η Βίκη μας που χειρίζεται το site. Ένα νούμερο το οποίο θα αντιστοιχεί σε εσάς που έχετε κάνει την εγγραφή σας στο newsletter αυτό. Έτσι λοιπόν θα σας καρύσουμε αυτό το υπέροχο καλάθι με πάρα πολλά. Έχει πάνω από 15
20 προϊόντα μέσα, έχει ελιές, ουζάκια, ρίγανη φυσική, φυσικό αλάτι, πιπέρι, σαπούνια. Είναι ένα πάρα πολύ πλούσιο δώρο και θα σας το κάνουμε δώρο εδώ από την Αστροπαιδεία να το χαρείτε και να το ευχαριστηθείτε. Να αλλάξουμε την ενέργεια, να δώσουμε κάτι, να αλλάξει κάτι επιτέλους. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Αν έχετε κάνει εγγραφή, στείλτε ένα μήνυμα στο site, στο astroteam.gr και εμένα η Βίκη θα μου στείλει ένα νούμερο και θα το πληρώσουμε αυτό το υπέροχο καλάθι. Θα κάνουμε και άλλα δώρα το επόμενο διάστημα. Γεια σου Μιρέλα, καλησπέρα. Θα σας κάνουμε και άλλα δώρα. Την Πέμπτη εδώ η Νόνα η Βουδούρη θα κάνει, ξέρετε, έχει μια εκπομπή που λέγεται «Οι φίλες από τη Λιόν». Να παρακολουθήσετε και την εκπομπή της Πέμπτης, γιατί η Νόνα έχει σκοπό να κάνει ένα σεμινάριο δωρεάν για όλους εσάς που να σχετίζεται με την εξειδίκευσή της στην αστρολογία. Και η εξειδίκευσή της είναι η καρμική αστρολογία και ο καρμικός προορισμός και πώς βρίσκουμε τον καρμικό μας προορισμό. Οπότε και την Πέμπτη η Νόνα η Βουδούρη θα σας κάνει δώρο αυτό το υπέροχο σεμινάριο. Δεν είναι δύσκολο να το κάνεις, θα μπεις στο site αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας, www.astroteam.gr και θα γραφτείς, έχεις στο τέλος newsletter. Κάνεις εκεί την εγγραφή σου και θα κάνουμε κλήρωση και θα σας χαρίσουμε αυτό το καλάθι. Και θα δώσουμε και βιβλία δώρο. Υπάρχει και αυτό το βιβλίο, το δικό μου, το ερωτικά μαθήματα αστρολογίας, το οποίο θα σας το κάνω και αυτό δώρο. Και θα κάνουμε συνέχεια δώρα αυτή την εβδομάδα στις εκλογές μας, γιατί έχουμε Χριστούγεννα, έχουμε γιορτές. Και θέλουμε να δώσουμε χαρά σε όλους αυτούς που αγαπούν την αστρολογία. Και βλέπω και τους αστρολόγους μας εδώ, της Αστροπαιδείας, του Astro Team, την Αλκέτα, τη Μέρη τη Βασιλείου, τη Στέλλα. Πολλούς αστρολόγους έχουμε. Ωραία. Λοιπόν, να αλλάξει ενέργεια, να φύγει αυτή η μαυρίλα, ρε παιδιά, να χαμογελάσει πάλι το χυλάκι μας, να αρχίσουμε ξανά να χαιρόμαστε, να ζήσουμε πιο ανάλαφρα, πιο χαρούμενα. Εγώ τουλάχιστον δεν αντέχω άλλο αυτή την κατήφια, αυτή την... το να βλέπεις και να ακούς μόνο δυσάρεστα. Κάτι άλλο θέλουμε. Να γραφτείτε στο newsletter και θα το πληρώσουμε. Την Έφη Τετζηλίδου, την αστρολόγο μας. Ευχαριστώ πολύ, Έφη. Ευχαριστώ. Πώς νιώθετε, υδροχόη μου. Πρέπει να σας σεβόμαστε. Παρόλο που γενέθλια έχουν οι εγώκεροι και θέλω να σας πω σε όλους τους εγώκερους να είστε πολύχρονοι και χρόνια σας πολλά. Σήμερα ξεκινούν τα γενέθλια των εγώκερων και νομίζω ότι φέτος θα είναι τελείως διαφορετικά. Ο Κρόνος αποχώρησε από το ζώδιό σας, οπότε σίγουρα θα νιώσετε πιο ανάλαφροι, θα νιώσετε διαφορετικοί. Θα φύγει, ρε παιδιά, ένα σακί τσιμέντο από πάνω σας, όπως συνηθίζω να λέω για τους εγώκερους. Γεια σου, ρε, και η Κατερίνα. Κατερίνα, γι' αυτό καθυστέρησα. Είχε έρθει η Αθηνά και μου λέγει για σένα τώρα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Έχουμε ανάγκη να χαρούμε. Α, και η Μαριάν. Γεια σας. Πώς νιώθετε, υδροχόη, δεν ξέρω, θέλω να μου πείτε. Καταρχήν, να ξεκινήσω από το πιο σημαντικό. Έχει γίνει ένας πάρα πολύ μεγάλος ντόρος για αυτή τη συνάντηση Κρόνου Δία, στο Κρόνου Πλούτωνα, Παναγία, μακριά από εδώ, Δία Κρόνου σήμερα στο ζώδιο του υδροχόου. Στις 0 μοίρες, λοιπόν, του υδροχόου συναντήθηκε ο Δίας και ο Κρόνος και υπάρχει ζωντανή παρακολούθηση από όλους μας. Είναι ολοφάνερο στον ουρανό όπου έχει ξαστεριά και μπορείτε να βγείτε έξω και να δείτε την ευθυγράμμιση της συζυγή αυτών των δύο πλανητών. Πάρα πολύ σημαντικό, αλλά γιατί είναι τόσο σημαντική η σημερινή συνάντηση, αφού αυτοί οι δύο συναντιούνται κάθε 20 χρόνια. Ο Δίας και ο Κρόνος συναντιέται σε ένα ζώδιο κάθε 20 χρόνια. Θα σας πω λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί στην αστρολογία εξετάζουμε τις γωνίες των πλανητών, τη σύνοδο, τα τρίγωνα, τα τετράγωνα, τις όψεις των πλανητών μεταξύ τους. Στην αστρολογία την εξετάζουμε από γεωγραφικό μήκος. Και όλες αυτές οι γωνίες οι οποίες λέμε στην αστρολογία είναι από γεωγραφικό μήκος. Έτσι λοιπόν,
Αυτό το πολύ σημαντικό συμβάν, η συνάντηση του Δία με τον Κρόνο στο ζώδιο του Υδροχώου, δεν γίνεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που γίνεται πάντα. Θα είναι και σε απόλυτη συζυγία, από declination, από απόκληση, την ημέρα των Χριστουγέννων, 25 Δεκεμβρίου. Θα κάνουν λοιπόν σύνοδο και από απόκληση, δηλαδή από παραλία, που αυτό είναι μια πάρα πολύ δυνατή σύνοδος και δεν συμβαίνει συχνά, δηλαδή δεν συμβαίνει να έχουν σύνοδο οι πλανήτες και από γεωγραφικό πλάτος κάθε φορά. Τελευταία φορά λοιπόν που έγινε αυτό, έγινε το 1623, γι' αυτό λένε κάθε 400, μετά από 400 χρόνια πραγματοποιήθηκε αυτή η σύνοδος. Έτσι λοιπόν είναι λίγο σπάνιο, δεν είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο να έχουμε αυτή τη σύνοδο Δία Κρόνου στον υδροχό και από απόκληση να ευθυγραμμιστούν. Βλέπετε ακόμα και η NASA έχει βγάλει πολλές ανακοινώσεις για αυτό το μοναδικό φαινόμενο της συνάντησης του Δία με τον Κρόνο. Λοιπόν, πώς νιώθετε υδροχό η αλήθεια, ναι. Καλησπέρα Χριστίνα από Σαλόνικα. Τι κάνει η Θεσσαλονίκη? Ησυχάσατε εκεί πέρα που σας έχουν στο μάτι, που ήσασταν στο μάτι του κυκλώνα? Νομίζω ότι πέσανε πάρα πολύ τα κρούσματα και θα αρχίσει σιγά σιγά να καθαρίζει το τοπίο. Θέλω να παρατηρήσετε όλοι εσείς που είστε υποψιασμένοι αστρολογικά το πώς σιγά σιγά οι ενέργειες που θα νιώθουμε γύρω μας στον πλανήτη θα αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει. Ξέρετε, όταν δύο μεγάλοι πλανήτες, Δίας Κρόνος, γίγαντες του ζωδιακού, γίγαντες πλανήτες, αλλάξαν ζώδιο και φύγαν και πήγαν σε ένα ζώδιο που είναι ο υδροχώος, ένα ζώδιο του αέρα, πόσο πολύ θα αλλάξει η ενέργεια στον πλανήτη μας. Βεβαίως, Χριστίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τοξότες μου αγαπημένη. Σας αγαπώ πολύ. Σήμερα έχεις γενέθλια, χρόνια πολλά, εγώ καιρή. Σταυρούλα μου, φιλιά, σας πεθύμησα. Ευχαριστώ πολύ για την κοινοποίηση που θα κάνετε στο βίντεο αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χρόνια πολλά στους εγώ καιρούς μας, οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ με τον Κρόνο και τις απαιτήσεις οι οποίες έχουν. Τι σημαίνει λοιπόν αυτή η σύνοδος Δία Κρόνου? Εκτός ότι γίνεται και από γεωγραφικό πλάτος, από απόκληση, είναι μια πάρα πολύ δυνατή σύνοδος, η οποία θα γίνει με μεγάλη ακρίβεια την ημέρα των Χριστουγέννων, οι ενέργειες στον πλανήτη θα είναι πολύ δυνατές. Πριν 400 χρόνια λοιπόν, το 1623 έγινε μια παρόμοια σύνοδος και στο ζώδιο του υδροχώου, παρόλο που Δίας και Κρόνος συναντιούνται κάθε 20 χρόνια. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ζώδιο του υδροχώου. Σε αυτή τη φάση, το ζώδιο του υδροχώου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ζώδιο του υδροχώου, ξέρετε τώρα υδροχώοι, υδροχώοι είναι ένα ζώδιο κοινωνικό, ανθρωπιστικό, αγαπάει τους φίλους, τις ομάδες, τους ομοειδεάτες. Οι υδροχώοι ζουν και υπάρχουν για την ομάδα, την παρέα και τους φίλους τους. Ξέρετε τώρα ότι οι υδροχώοι επίσης, όταν είναι να έχει δικός τους, μπορεί η γυναίκα τους να πονάει και να πονάει και ένας φίλος τους, ο φίλος τους θα πάνε, να το ξέρετε. Θεωρώ λοιπόν ότι η ενέργεια σιγά σιγά θα αρχίσει να αλλάζει. Θα μετατοπιστεί όλο αυτό το κομμάτι στην ομάδα, στην ομαδικότητα, στην παρέα. Ξαφνικά η μονάδα, ο κάθε ένας από μας θα γίνει πολύ σημαντικός, πολύ ξεχωριστός. Ο κάθε ένας από μας δεν είναι έτσι κι αλλιώς ξεχωριστός. Θα αποκτήσει όμως πάρα πολύ μεγάλη δύναμη πια η σημασία της ένωσης, της ομάδας, της ομαδικότητας. Αυτό που κάνει ο καθένας από μας και που είναι ξεχωριστό και μοναδικό θα αρχίσει να παίρνει μια ιδιαίτερη υπόσταση όταν θα συμμετέχει και κάποιος άλλος μαζί μας. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να σεβαστούμε, παρακαλώ, να σεβαστούμε όλοι την τρέλα των υδροχώων, καταρχήν. Θα πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να υποκληθούμε στην απρόβλεπτη τρέλα, την απρόβλεπτη κατάσταση που έχει το ζώδιο του υδροχώου, να υποκληθούμε λοιπόν στο απρόβλεπτο, και να περιμένουμε τα ξαφνικά γεγονότα. Το ζώδιο του υδροχώου κυβερνιέται
από τον πλανήτη Ουρανό. Μπορεί ο Κρόνος να είναι προηγούμενος κυβερνήτης, κυβερνήτης του υδροχώου όμως δεν πάβει να είναι ο πλανήτης Ουρανός. Οπότε, δύο μεγάλοι πλανήτες μέσα σε ένα περιβάλλον ουράνιο, υδροχωικό, να περιμένετε όλοι σας το απρόβλεπτο. Τι είναι αυτό το οποίο έχετε πει ότι εγώ ποτέ δεν θα κάνω, τι είναι αυτό το οποίο έχετε πει ότι δεν είναι για μένα, να ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα αυτό το οποίο έχετε αρνηθεί, ακριβώς αυτό θα κάνετε. Θα σεβαστούμε λοιπόν την τρέλα του υδροχώου, θα σεβαστούμε τη σημαντικότητα της μονάδας, αλλά σε ένωση, δηλαδή αυτούς τους ανθρώπους που δίνουν μεγάλη σημασία σε αυτόν που έχουν απέναντί του και σε αυτό το οποίο κάνει, την ευγνωμοσύνη για κάθε ενέργεια που κάνει κάθε συνάνθρωπος, για να μπορέσουμε να πάρουμε το καλύτερο κομμάτι του Δία και του Κρόνου στο ζώδιο του υδροχώου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μου αρέσουν οι υδροχώοι, έτσι κι αλλιώς, είναι απέναντί μου, τους καταλαβαίνω, δεν αντέχω πολλές φορές το απρόβλεπτο του χαρακτήρα και το ξαφνικό, συγγνώμη. Πολλές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο λοιπόν τους υδροχώους να μπορέσουμε να τους παρακολουθήσουμε. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν σκηνές από το μέλλον, είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να ξεχωρίσουν πράγματα τα οποία εμείς οι υπόλοιποι δεν μπορούμε πολύ καλά, όμως οφείλουμε να τους σεβαστούμε σε αυτή τη στιγμή και να τους ακολουθήσουμε. Να σεβαστούμε την τρέλα των υδροχών με την καλή έννοια πάντα, έτσι. Ναι, νομίζω ότι ο Δίος των υδροχών μπορεί να γεννήσει μέσα μας το κομμάτι της αλληλεγγύης, που από ό,τι φαίνεται είναι ξεχασμένο, είναι έτσι λίγο παραποιημένο, λίγο κακοποιημένο το κομμάτι της αλληλεγγύης. Δεν το έχουμε πολύ καλά πιάσει. Περιμένουμε λοιπόν το απρόβλεπτο, είμαστε όλοι σημαντικοί, είμαστε όλοι σε μία παρόμοια φάση, μία φάση κακοποιητική, πολύ καταπιεσμένη, έχουμε νιώσει απίστευτα καταπιεσμένη τον τελευταίο χρόνο, ένα 2020 το οποίο μας στρίμωξε μέχρι εκεί που δεν πάει άλλο και έχουμε όλη ανάγκη να βγούμε και να ξεζαλώσουμε, να βγούμε και να περάσουμε καλά, να διασκεδάσουμε, να χαρούμε, να γελάσουμε. Και επειδή τα Χριστούγεννα, παιδιά, δεν αναβάλλονται, πολλές φορές βλέπω διάφορα να λένε φέτος δεν υπάρχουν Χριστούγεννα, τα Χριστούγεννα φέτος αναβάλλονται. Τα Χριστούγεννα είναι μία συμβολική γιορτή. Ξεκινάει και χάνεται το φως από σήμερα, που είναι η μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου, και μέχρι τις 25 που αρχίζει και μεγαλώνει πια η μέρα και αυξάνεται το φως, τα Χριστούγεννα είναι μέσα μας, είναι η μεγαλύτερη γιορτή του φωτός, γιορτάζει το φως, γιορτάζει η Ορθοδοξία, γεννιέται ο Χριστός μας, γεννιέται λοιπόν η ελπίδα. Δεν μπορεί να καταργήσουμε τα Χριστούγεννα, δεν μπορεί να ξεχάσουμε ότι είναι αυτή η μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων και το φως, αλλά και ο Χριστός είναι μέσα μας. Οπότε δεν μπορεί να μην έχουμε Χριστούγεννα, δεν μπορούμε να καταργήσουμε τα Χριστούγεννα. Τώρα, επανάσταση τώρα, λέει ο υδροχώος. Άκη, υδροχώος νομίζω είσαι, έτσι. Λοιπόν, κάθε 400 χρόνια γίνεται αυτό το φαινόμενο. Από το 1623 είχε να ξαναγίνει και γι' αυτό και ήταν και τόσο σημαντικό. Λοιπόν, υπάρχει μία σιωπηλή επανάσταση, νομίζω όλοι το έχετε καταλάβει. Εδώ στην Αθήνα εμείς το ζούμε πάρα πολύ έντονα. Δεν έχουμε δει και κανένα lockdown τώρα, μην τρελαθούμε, όλοι έξω είναι. Είδατε και τι έγινε στο Σύνταγμα, βλέπετε και τι γίνεται γύρω-γύρω. Εντάξει, το βράδυ δεν κυκλοφορεί κόσμος, αλλά δεν κυκλοφορεί κόσμος γιατί δεν έχει και πού να πάει τώρα. Να είμαστε και σοβαροί. Αλλά δεν. Οι Έλληνες κάνουμε μια πολύ έτσι ήσυχη και σιωπηλή επανάσταση και κάνει ο καθένας τις δουλειές του και ό,τι θέλει και όπως το θέλει, χωρίς πολύ απλά να το κάνει καραμούζα και να το διαφημίζει ή να το λέει. Εννοείται ότι τα Χριστούγεννα είναι μέσα μας. Εννοείται. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντική η σύνοδος λοιπόν αυτού του Δία Κρόνου. Θα πρέπει να έχουμε τα μάτια στραμμένα στην αλλαγή των ενεργειών και το πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση από εδώ και πέρα. Θα δείτε πολλές αλλαγές στη διάθεση. Καταρχήν, αυτοί οι οποίοι θα ευνοηθούν περισσότερο, σας έχω πει, είναι τα ζώδια του αέρα. Δηλαδή,
δίδυμοι, ζυγοί και υδροχόοι, θα πάρετε έτσι μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσα. Δεν είναι ο Κρόνος μόνο στον υδροχό, μπήκε και ο Δίας, και ο Δίας θα κάνει μια κούρσα, τρελή κούρσα, και θα περάσει μέχρι το Μάιο και τα 3 δεκαήμερα του υδροχόου. Οπότε ζήτω η τρέλα, παιδιά, των υδροχών, γιατί θα μας σώσετε και θα ευνοήσει πάρα πολύ και τους διδύμους και τους ζυγούς, κάτι το οποίο το έχουν πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη. Σιγά, εγώ δεν πιστεύω ότι θα μας πάρει μέχρι το καλοκαίρι ήδη. Εγώ νομίζω ότι από τον τέλη Μάρτη και Απρίλη θα απελευθερωθούμε τελείως. Βλέπω μια τεράστια ανακούφιση στην ανθρωπότητα το Μάρτη, που σημαίνει ότι κάτι θα συμβεί, κάτι θα γίνει και θα απελευθερωθούμε. Δεν πιστεύω ότι θα γίνει κάτι άλλο πιο σοβαρό. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, σε σχέση με τα γεγονότα που έχουν σχέση με την υγεία, εγώ θα σας πω το πολύ απλό γιατί το ξέρετε όλοι. Εγώ δεν νομίζω ότι και οι επιστήμονες ξέρουν επακριβώς τι γίνεται. Πόσες φορές δεν έχετε πάει στο γιατρό κι εσείς και ρωτάτε και τι θα γίνει και πώς θα πάει. Οι γιατροί απαντούν πάντα με ένα θα δούμε. Εγώ αυτό έχω δει. Κανένας δεν ξέρει. Όλοι είναι θα δούμε, μπορεί, ίσως, να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο οργανισμός και τι θα γίνει. Δεν πιστεύω ότι και οι άνθρωποι αυτοί, και το έδειξαν με τη συμπεριφορά τους από την αρχή αυτής της πανδημίας, ότι δεν ήξεραν τι ακριβώς θα γίνει. Και μπορεί έτσι, και μπορεί γύρω έτσι, και μπορεί και αυτό. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι ήξεραν. Πηγαίνουν και αυτοί ψάχνοντας. Η επιστήμη προοδεύει. Το ζώδιο του υδροχόου είναι επιστημονικό. Θεωρώ ότι θα έχουμε το επόμενο διάστημα πολύ σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις. Χιλιάδες εμβόλια τα οποία έχουν βοηθήσει τον κόσμο. Νομίζω ότι και εδώ θα έχουμε και φαρμακολογία. Ήδη υπάρχουν φάρμακα. Σας το είχα πει ότι από το Σεπτέμβριο του 2020 και μετά θα αρχίσουν να υπάρχουν φάρμακα τα οποία θα βοηθήσουν στο να μην νοσηλεύονται άνθρωποι, να παίρνουν το φαρμακάκι τους και να πηγαίνουν στο σπίτι τους, και σιγά σιγά αυτό το πράγμα θα αλλάξει. Έχουμε στερηθεί πολλά και έχουμε στερηθεί πολλά και όχι μόνο από θέμα γλεντιού, να βγούμε να γλεντήσουμε και να αντασπάσουμε και όλα αυτά. Νομίζω ότι έχουμε χαθεί και σαν άνθρωποι, δηλαδή αυτό το έλλειμμα επαφής, το να φοβόμαστε να αγκαλιάσουμε τον άλλον, το να συναντάμε ανθρώπους και να είμαστε έτσι λίγο απόμακροι, και είναι ένα θέμα. Δεν θεωρώ ότι έχει ημερομηνία λήξης ο COVID, δεν γίνονται αυτά. Όλοι οι και όλα τα ό,τι έχει κατά καιρούς επηρεάσει την ανθρωπότητα έχουν βρει τρόπο και τον έχουν περιορίσει, τον έχουν θέσει σε μία, πώς να το πω, υποέλεγχο. Αυτό το οποίο μας ενοχλεί περισσότερο είναι τα 10 χρόνια κρίση. Όταν όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης ήταν καλά, η Ελλάδα υπέφερε με την οικονομία. Εγώ νομίζω ότι ο χειρότερος ιός είναι αυτός της φτώχειας και της κακομοιριάς και της μιζέριας και όλα τα οικονομικά προβλήματα τα οποία είχαμε τα τελευταία 10 χρόνια και που θα συνεχίσουμε να έχουμε και για το 2021, γιατί η οικονομία δεν πρόκειται να φτιάξει βεβαίως με τη μία. Εγώ νομίζω λοιπόν ότι αυτό το οποίο μας έχει στοιχήσει περισσότερο και από τον ιό είναι η κατάντια της οικονομίας, και αυτό το οποίο θα ακολουθήσει μέσα στο 2021, το οποίο θα είναι πάρα πολύ σοβαρό για την οικονομία, γιατί αυτό κάπου θα σκάσει βεβαίως. Επίσης, επειδή ο Κρόνος είναι στον υδροχό, αλλά και ο Ουρανός είναι στον Ταύρο. Ο Ουρανός είναι στον Ταύρο και ο Ουρανός, ξέρετε, το ζώδιο του Ταύρου είναι ο ίδιος ο πλανήτης, είναι η γη, είναι οι καλλιέργειες, είναι η τροφή, είναι όλο αυτό το οποίο ζούμε, είναι και οι ασφάλειές μας, δηλαδή τα οικονομικά. Και επειδή ο Κρόνος με τον Ουρανό θα έρθουν σε τετράγωνα μεταξύ τους 3 φορές μέσα στο 2021, τα τετράγωνα, ξέρετε, δεν είναι πολύ καλά. Οπότε τα τετράγωνα Κρόνου Ουρανού θα φέρουν γερούς στριγμούς στην οικονομία. Μην κοιτάζετε τώρα που ανεβαίνει πάρα πολύ το χρηματιστήριο και τα κρυπτονομίσματα έχουν κάνει μια τρελή κούρσα και διαδρομή και έχουν φτάσει 23.000 δολάρια έφτασε το bitcoin και το χρηματιστήριο. Όλη αυτή η άνοδος του χρηματιστηρίου, να ξέρετε ότι είναι προσωρινή, θα κρατήσει μέχρι το Μάρτι και μετά βεβαίως θα ξαναπέσει. Μια πολύ μεγάλη αγωνία λοιπόν για τα οικονομικά θέματα στην Ελλάδα, μια και
Έχουμε πίσω μας μια δεκαετία η οποία ήταν πάρα πολύ άσχημη και σκληρή. Το 2015 έκλεισαν οι τράπεζες, αν θυμάστε, και με το τετράγωνο Κρόνου Ουρανού φοβάμαι ότι πάλι θα έχουμε δραματικά γεγονότα τα οποία σχετίζονται με την οικονομία. Το 1999 που υπήρχε πάλι το τετράγωνο Κρόνου Ουρανού, μόνο που ο Ουρανός ήταν στον υδροχό τότε και ο Κρόνος ήταν στον Ταύρο, ήταν λίγο διαφορετικό το θέμα, η Ελλάδα που ήταν υδροχός είχε χτυπηθεί και είχαμε το φαινόμενο του χρηματιστηρίου. Θυμάστε πόσα χρήματα χάθηκαν από το ελληνικό χρηματιστήριο και πολλοί άνθρωποι έχασαν τα περιουσιακά του στοιχεία. Γιώτα, αν θα φύγει ο Κούλης, τι να σας πω ρε παιδιά τώρα, εγώ πιστεύω θα πάει σε εκλογές. Κάτσα και λίγο και κοίταξα το χάρτη του Πρωθυπουργού και μάλιστα γέλαγα γιατί με έγραψε μια κυρία είχα πει ότι τον βαράει πάρα πολύ, τον χτυπούν οι εκλήψεις στον Πρωθυπουργό και μου λέει μα δεν έπαθε και τίποτα και μα λέω ρε παιδιά ζούμε στον ίδιο κόσμο. Αυτός ο άνθρωπος έγινε Πρωθυπουργός και μόλις έγινε Πρωθυπουργός είχε να αντιμετωπίσει τους Τούρκους στον Εύρο. Μετά έγινε η πανδημία, μετά τα νοσοκομεία, μετά ξανά οι Τούρκοι και μετά ξανά η πανδημία. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην έπαθε τίποτα? Δηλαδή, γίνεσαι πρωθυπουργός και έχει καταρρεύσει το σύμπαν μέσα σε μία χρονιά. Δηλαδή, το πέρασε ανώδυνα. Δεν γίνεται να σε χτυπούν οι εκλήψεις, να είσαι πρωθυπουργός και να μην σου βγάλει πάρα πολλά θέματα. Θα σας πω εγώ τι πιστεύω. Βλέπω, ναι, εγώ πιστεύω ότι πάμε σε εκλογές. Εγώ πιστεύω ότι από μια γρήγορη ματιά που έριξα στο χάρτη κυρίως του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και λιγάκι της αντιπολίτευσης και το χάρτη της Ελλάδας βεβαίως, πιστεύω ότι αμέσως μετά μόλις κοπάσει αυτό το θέμα τώρα με την πανδημία, Φλεβάρι-Μάρτι, θα μπούμε σε μια προεκλογική κατάσταση και θα πάει σε εκλογές. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει κανένας να αντέξει από τα υπάρχοντα κόμματα να πάρει πάνω του το βάρος της οικονομικής κατάρρευσης που έρχεται και να το αντιμετωπίσει κάποιος μόνος του. Οπότε, φίλοι αγαπητοί συνέλληνες, υδροχόοι μας όλοι, γιατί η Ελλάδα είναι υδροχός, θεωρώ ότι θα πάει σε εκλογές, θα συγκυβερνήσει με κάποιον, δεν ξέρω ακόμα με ποιον, δεν τα έχω δει πολύ καλά, αλλά θα συγκυβερνήσουν με κάποιο πρόσωπο κοινής αποδοχής, γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τη σελήνη του 11 Ταύρου και θα χτυπήσει εκεί Κρόνος Ουρανός τον Μάιο νομίζω, τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Έχουμε και μια πολιτική νέα σελήνη και πανσέλινο εκεί και θα πάει σε εκλογές και όλο αυτό. Θα μοιραστούν την ευθύνη έτσι ώστε να μην φταίει κανένας και πάλι θα φταίει ο ελληνικός λαός. Αυτή είναι η γνώμη μου. Γκαντέμις και γρουσούζεις. Κοιτάξτε, έχει αυτή την όψη Άρη Κρόνου. Εσείς που ξέρετε αστρολογία, όσοι ξέρετε, είναι μια άτυχη όψη, Άρης Κρόνος, γιατί ο Άρης με τον Κρόνο σε ένα οροσκόπιο, ο ένας θέλει να δράσει και ο άλλος είναι απαγορευτικός. Οπότε οι άνθρωποι που έχουν Άρη Κρόνο, και το είχε και ο μπαμπάς Μητσοτάκης, είχε και εκείνος Άρη Κρόνο και έχει και ο δικός μας τώρα, Άρη Κρόνο Σύνοδο στον Κρυό. Χρειαζόμαστε άμεσα, για την Κύπρο δεν έχω δει κάτι, Αντριάννα, αλλά θα δω. Μόλις ανοίξουν τα αεροδρόμια έτσι κι αλλιώς, τέλη Φεβρουαρίου θα έρθουμε στην Κύπρο πάλι, όλη η ομάδα εδώ της αστροπαιδείας, για να σας δούμε από κοντά. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι, κοιτάξτε, για την πολιτική και τους πολιτικούς τι πιστεύω. Ο Δίας των Υδροχώου, γενικά το ζώδιο του Υδροχώου στην αστρολογία, είναι το κοινοβούλιο, 11ος οίκος και το κοινοβούλιο. Όταν μπαίνει ο Δίας σε ένα ζώδιο, όπως ο Δίας και ο Κρόνος τώρα μαζί, θεωρώ ότι το κομμάτι της πολιτικής, των πολιτικών, των κομμάτων, στον πλανήτη θα αλλάξει άρδιν. Έτσι κι αλλιώς ο Πλούτωνας από το 2008 έχει σκάψει πάρα πολύ βαθιά και έχει διαλύσει ουσιαστικά όλα τα πολιτικά κόμματα και όλες τις πολιτικές ιδεολογίες στον πλανήτη. Η πιο μεγάλη, θα θυμάστε, ότι κάποτε υπήρχε μια τρομερή πόλωση, υπήρχε Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, υπήρχε πόλεμος, πότε ο ένας, πότε ο άλλος, τίποτα δεν κάνανε, υπήρχε ποτάμι, ελιές, χρυσή άνοιξη, πώς το λέγανε, πολιτική άνοιξη,
και κάτι άλλα, πολλά κόμματα και όλο αυτό. Το κομμάτι λοιπόν της πολιτικής και των πολιτικών με το διάκρονο στον υδροχό θα αλλάξει. Γιατί σταδιακά θα έρθει και ο Πλούτωνας στο ζώδιο του υδροχώου στα τέλη του 2023. Οπότε όλο το πολιτικό σκηνικό, τα πάντα, ό,τι έχει σχέση με κυβερνήσεις, πολιτικούς, κοινοβούλια, θα πρέπει να αλλάξει, θα πρέπει να μεταλλαχθεί. Δεν θα μείνει το ίδιο. Με το που βγήκε, πήγε να ορκιστεί η κυβέρνηση, έγινε σεισμός. Έχουν γίνει πάρα πολύ άσχημα πράγματα, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα αλλάξει όλο το σκηνικό. Τι να πω. Ναι, ας μην αναλωθούμε άλλο για την πολιτική και τους πολιτικούς. Να θυμάστε όμως ότι ο Δίος και ο Κρόνος θα ανταλλάξει όλο αυτό το σκηνικό. Θα αλλάξει τα κόμματα, τα κοινοβούλια και δεν θα έχουμε πια τα ίδια συστήματα. Δεν θα είναι πια το ίδιο. Αυτά που λέμε καπιταλισμός, σοσιαλισμός, θα επικρατήσει. Μπράβο, μπράβο Μαριάν. Θα δούμε νέα κόμματα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει η Μαριάννα. Θα δούμε κόμματα καινούργια να ξεπηδούν και καινούργιες προσωπικότητες υδροχοϊκού χαρακτήρα. Πιο συμμετοχικά, πιο διαφορετικά. Μακάρι Παναγία μου να σπάσουν αυτά τα οικογενειοκρατικά καθεστώτα, τα οποία εμένα μου με εκνευρίζουν. Και να αλλάξουν και όλα τα πρόσωπα. Βεβαίως, πολύ σωστά. Να δούμε. Η καραντίνα θα κρατήσει ό,τι του συμφέρει. Δεν διαλύει την οικονομία η καραντίνα και η καραντίνα δεν είναι και καραντίνα. Τα μαγαζιά είναι μόνο κλειστά, το ξέρετε. Όλος ο υπόλοιπος κόσμος και οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι έξω στην πιάτσα. Τα μαγαζιά όμως τα τσάκισε. Έχει τσακίσει την εστίαση, τον τουρισμό και να δούμε τώρα και να είμαστε υποψιασμένοι με τι θα αντικατασταθεί η εστίαση. Γιατί κάτι θα τα αντικαταστήσει όλα αυτά. Όσοι δεν μπορούν να σταθούν θα φύγουν από τη μέση και θα έχουν τα μεγάλα brands πάλι, τα οποία θα πάρουν θέσεις και θα πρέπει βεβαίως να αντισταθούμε. Εγώ ελπίζω πάρα πολύ στο ζώδιο του υδροχώου, το ότι η ενέργεια θα αλλάξει και θα πρημοδοτεί στην ομάδα. Ο Δίας στον υδροχώ, υδροχώος, ομάδα, ομοειδεάτες, ανθρωπισμός, ανθρωπότητα. Ο Δίας εκεί θα πρέπει να δώσει εύνοια, θα πρέπει να δώσει βελτίωση στην ομάδα. Η ανθρωπότητα θα πρέπει να πάει καλύτερα με το Δία στον υδροχώ. Και αυτό είναι το σημαντικό μήνυμα. Θα πρέπει να υπάρξει άλλο πολιτιστικό και πολιτισμικό καθεστώς. Και αφύπνιση και τεχνολογία. Επίσης, ο υδροχώος είναι ανατρεπτικό. Υδροχώοι, ξέρετε, είναι ζώδιο το οποίο δεν συμφωνεί εύκολα. Υπάρχει αντίδραση, υπάρχει αφύπνιση, υπάρχει... Είναι πνεύμα αντιλογίας η υδροχώη, το γνωρίζετε. Οπότε θέλουμε αυτή τη στιγμή πνεύμα αντιλογίας, θέλουμε άρνηση, θέλουμε ξαφνικά γεγονότα, θέλουμε ανατροπές. Να περιμένετε ότι καραδοκεί το απρόβλεπτο και θα πρέπει να έχουμε σεβασμό στη διαφορετικότητα τώρα με το Δία στον υδροχώο. Να τσεκάρουμε πολύ καλά τι μας λένε και πώς μας τα λένε, γιατί διαφορετικά πράγματα θα γίνουν από αυτά τα οποία περιμένουμε. Ζήτω στην τρέλα του υδροχώου, αυτοί θα μας σώσουν. Δίας Κρόνος στον υδροχώο. Η ζωή μας νομίζω ότι θα αλλάξει κατά πολύ. Όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα στην ανθρωπότητα, θυμάστε και το 2001 με τους διδύμους πύργους, τα ταξίδια και τα αεροδρόμια και όλες οι μετακινήσεις, ποτέ δεν επανήλθε η όλη κατάσταση στο ίδιο επίπεδο. Εξακολουθούν και υπάρχουν διαφορετικά μέτρα και διαφορετικοί τρόποι διοχέτευσης του κοινού μέσα στα αεροδρόμια. Τα μπουκαλάκια, τα υγρά, όλα αυτά παρέμειναν, αν θυμάστε. Γαριφαλιά, σιγά μην είσαστε... Όχι, είσαστε... Λοιπόν, πετάγονται τώρα οι υδροχώοι. Ακούστε, το ζώδιο του υδροχώου που λέμε ότι είναι αντιδραστικό και σκεπτόμενο, από κάπου ξεκινάει. Δεν μπορεί να θεωρείσαι ένας έξυπνος άνθρωπος όταν τρως με τη μία αυτό που σου σερβίρουν. Δηλαδή, τα αντιδραστικά μυαλά είναι ευφυή, είναι έξυπνα μυαλά. Οι υδροχώοι είναι έξυπνοι άνθρωποι, είναι ευφυείς άνθρωποι, οπότε δεν μπορούν να μην αντιδράσουν και να μην αμφισβητήσουν αυτό που τους λένε. Δεν μπορεί να το καταπιείς αμάσιτο.
Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι οι υδροχώοι, αυτό το έχετε μέσα σας, από φυσικού σας. Με το που σας λένε κάτι, έχετε την αμφισβήτηση. Το σκέφτεστε. Και αν συμφωνείτε, αν είναι λογικό, μπορεί να το δεχτείτε. Αν δεν είναι, θα αντιδράσετε. Και θέλουμε αντίδραση τώρα. Θέλουμε το διαφορετικό. Θέλουμε μυαλά τα οποία να ανατρέψουν αυτή την καθημερινότητα, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη και σκληρή. Αντισυμβατικό. Okay. Δεν ξέρω τι έχει γίνει με την Αμερική. Τα έχω χάσει λίγο γιατί δεν έχω παρακολουθήσει. Πιστεύω ότι η Αμερική πάει για διάσπαση εκεί. Θα σκοτωθούν μεταξύ τους. Το σίγουρο είναι, και εσείς που με παρακολουθείτε ξέρετε, ότι είμαστε, η αστρολογία είναι πιο μέσα και από τα exit polls. Η τηλεόραση, οι δημοσκόποι και τα exit polls έδιναν τον Biden με 20 μονάδες διαφορά. Τελικά είδατε ότι ακόμα τα πράγματα είναι ρευστά και ακόμα παίζονται. Θα δούμε. Η αστρολογία ξέρει περισσότερα νομίζω αυτά. Λοιπόν, να μην ξεχάσετε ότι στο site www.astroteam.gr να μπείτε, να κάνετε την εγγραφή σας στο newsletter και θα κληρώσουμε αυτό το καλάθι με τα πάρα πολύ ωραία προϊόντα τα οποία είναι βιολογικά. Μια καταπληκτική εταιρεία, Μπελίσιμο, η οποία έχει μόνο βιολογικά, οικολογικά προϊόντα, καταπληκτικά αλάτια, φανταστικά, όχι αλάτι από αυτό τη χημεία, έτσι, αλάτι το οποίο είναι ελάχιστο και κάνει όλη τη δουλειά και είναι γευστικότατο. Πάρα πολύ ωραία, θα σας το κάνουμε δώρο. Θα ξεκινήσει στρατιωτικός νόμος. Κάτι άκουσα στην Αμερική ότι πάνε για στρατιωτικό νόμο. Οι άνθρωποι να μην την πληρώσουν και να μην υπάρχουν θύματα, γιατί από ό,τι φαίνεται έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη νοθεία και σιγά σιγά έχει αρχίσει το πράγμα και πηγαίνει έτσι όπως πρέπει για να πάει. Λοιπόν, να θυμάστε ότι θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές στην οικονομία. Η οικονομία αποκλείεται να συνεχίσει να παραμείνει με τον ίδιο τρόπο όπως μέχρι τώρα. Θα υπάρχουν οικονομικά θέματα πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία θα καλεστούν οι κυβερνήσεις που θα αναλάβουν από εδώ και πέρα να διεκπεραιώσουν θέματα και να λύσουν θέματα. Προς το παρόν μπορεί να έρχονται χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να πληρώνονται τα επιδόματα και οι επιστρεπτές προκαταβολές και όλα αυτά, αλλά εγώ δεν πιστεύω ότι μας τα χαρίζουν. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή δηλαδή θα πρέπει να τα επιστρέψουμε πίσω. Εγώ ελπίζω στο καλύτερο, να θυμάστε ότι η ομάδα είναι αυτή η οποία νικά αυτή τη στιγμή και οι σκεπτόμενοι άνθρωποι. Δίας Κρόνος στον υδροχό, γι' αυτό είναι σημαντικό, είναι ζώδιο αέρα, είναι ζώδιο το οποίο θέλει την αλλαγή, είναι απρόβλεπτο. Θα περιμένουμε λοιπόν αυτό το οποίο δεν περιμένουμε. Θα γίνουν πράγματα τα οποία δεν τα περιμένουμε. Να έχετε στραμμένα τα μάτια στον ουρανό, να θυμάστε ότι είναι Χριστούγεννα και τα Χριστούγεννα δεν θα μας τα πάρει κανένας, γιατί Χριστούγεννα σημαίνει αύξηση φωτός στην ανθρωπότητα. Σήμερα ο ήλιος μένει σταθερός, έχουμε τη μεγαλύτερη νύχτα του χρόνου. Θα περάσουν 3 μέρες, θα πάμε στα Χριστούγεννα και μετά τα Χριστούγεννα το φως θα αρχίσει να αυξάνει. Αυτό δεν μπορεί να μας το πάρει κανένας. Δεν θα μας φάει τίποτα. Δεν θα μας φάει τίποτα, τίποτα. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να μας φάει τίποτα. Δίας Κρόνος στον υδροχό θα φάει μόνο αυτούς οι οποίοι θέλουν να τους φάει, κανέναν άλλον. Όλοι οι υπόλοιποι θα περάσουμε, θα έχουμε τα καλύτερα. Και η Ελλάδα, επειδή έχουμε μάθει να περνάμε δύσκολα και οι οικονομικές συγκυρίες δύσκολες να έρθουν μέσα στη χρονιά, θεωρώ ότι θα τις ξεπεράσουμε, ότι θα γίνουν πράγματα τα οποία θα μας πάνε μπροστά. Εγώ θέλω να πω σε όλους ότι η τεχνολογία, η επιστήμη, η πρωτοπορία του ζωδίου του υδροχώου είναι εδώ και θα βοηθήσει. Αρκεί να θυμάστε ότι πρέπει να δίνουμε, να δώσουμε σεβασμό στη διαφορετικότητα, γιατί το ζώδιο του υδροχώου είναι ανθρωπιστικό, αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Δεν είναι το ζώδιο το οποίο απορρίπτει τον μαύρο, τον κόκκινο, τον κίτρινο, τον διαφορετικό από εμάς. Είναι ένα ζώδιο το οποίο αγαπά τον άνθρωπο όπως και αν είναι. Οπότε οφείλουμε αυτό να το σεβαστούμε. Και να πούμε ναι σε νέα πολιτικά συστήματα και σε νέες προτάσεις πολιτικών. Δίας Κρόνος στον υδροχό θα αλλάξουν τις κυβερνήσεις και θα αλλάξουν την πολιτική κατάσταση στον πλανήτη. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Μα δεν, να σας πω κάτι,
μεταδίδω αισιοδοξία. Μιλάω στην πραγματικότητα. Όταν το 2018 και 2019 έβλεπα το τι θα συμβεί το 20, αν δείτε τα βίντεο, δεν ήμουν καθόλου αισιόδοξη. Εκεί δεν είχα αισιοδοξία. Εκεί περίμενα κι εγώ να δω τα γεγονότα τα οποία τα είδατε όλοι. Έχω δώσει ημερομηνίες για το Φεβρουάριο, για την εκδήλωση της πανδημίας. Τα έχω πει, τότε ήμουν τρομαγμένη. Τώρα δεν είμαι. Τώρα που το φάγαμε όλο το πακέτο, γιατί να είμαι. Θεωρώ ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Και επειδή εμείς στην Ελλάδα έχουμε βασανιστεί οικονομικά, πόσο να βασανιστούμε άλλο. Δηλαδή, τι άλλο να γίνει. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Λοιπόν, τοξότες μου. Δεν πιστεύω στα υποχρεωτικά πράγματα. Δεν πιστεύω ότι τον Έλληνα μπορεί κάποιος να τον υποχρεώσει να κάνει τα πάντα. Εγώ πιστεύω ότι οι Έλληνες είμαστε ικανοί να κάνουμε την επανάσταση. Αν κάνουμε επανάσταση, θα γκρεμιστούν τα πάντα. Δεν κάνουμε εύκολα, αλλά αν κάνουμε, αυτό. Λοιπόν, θα δούμε τα ζώδια ένα-ένα για να ξέρετε. Αλλά πιστεύω ότι γενικά από εδώ και πέρα θα πάμε καλύτερα, όχι χειρότερα. Θα ανοίξει το τοπίο. Έτσι κι αλλιώς, αν δείτε τους χάρτες, οι χάρτες είναι πολύ ομιλητικοί, η αστρολογία μιλάει. Έτσι λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο. Ο Άρης σήμερα είναι στην 23η μοίρα του ζωδίου του κρυού. Ο Άρης είναι 6 μήνες στον κρυό. Μας τσάκισε τα νεύρα. Δεν ξέρω πραγματικά, κρυοί, ζυγοί, καρκίνοι και εγώκεροι, πώς έχετε αντέξει την κούραση που φέρνει ο Άρης. Ο Άρης λοιπόν κάνει σήμερα το τελευταίο τετράγωνο με τον Πλούτονα. Αυτό ήταν μια ένδειξη γενικά αυτής της αστυνομοκρατίας, της πίεσης και της χειραγώγησης. Αυτό είχαμε. Γιατί να μασάμε τα λόγια μας. Σήμερα λοιπόν τελευταία φορά το τετράγωνο Άρη Πλούτονα, από αύριο αρχίζει και φεύγει. Ο Άρης θα φύγει από το ζώδιο του κρυού που μας έχει αλλάξει τα φώτα. Έκανε πολλές φορές, τρεις φορές έκανε τετράγωνο με Πλούτονα και με Κρόνο και μας άλλαξε τα πετρέλαια. Από αύριο αποχωρεί ο Άρης το τετράγωνο του αυτό και θα αλλάξει και αυτό. Θα φύγει 23, συγγνώμη, να σας πω ακριβώς. Από τις 24 Δεκεμβρίου ο Άρης θα αποχωρήσει σε τετράγωνο με τον Πλούτονα, θα σταματήσει από εκεί και πέρα σταδιακά να υπάρχει πίεση, να υπάρχει χειραγώγηση, να υπάρχει αστυνομοκρατία και επιβολή νόμων. Αυτό θα αλλάξει. Ο Άρης θα περάσει τον Ταύρο στις 6 Ιανουαρίου σιγά σιγά και εκεί θα δούμε πολλά ξαφνικά και πολλά απρόβλεπτα γεγονότα. Ιδιαίτερα όταν ο Άρης περάσει τον Ταύρο, ή 6-7 Γενάρη, δεν θυμάμαι τώρα πολύ καλά, να θυμάστε ότι ο Άρης τον Ταύρο δεν είναι καλός. Όσοι έχετε Άρη στον Ταύρο το ξέρετε. Ο Άρης στον Ταύρο είναι λίγο μονοκόμματος. Δεν είναι ευέλικτος. Ο Άρης στον Ταύρο είναι βαρύς. Οι άνθρωποι που έχουν Άρη στον Ταύρο περπατάνε και βαριά. Τα βήματά τους είναι βαριά. Εκτός από χοντρό σβέρκο, έχουν και ένα βαρύ βηματισμό. Το στοματάκι τους είναι... πετάνε κάτι τούβλα, είναι ειλικρινείς, αλλά η αλήθεια τους είναι άκομψη. Την πετάνε και όπου πάει. Όταν λοιπόν συναντηθεί, περάσει ο Άρης στον Ταύρο 6 Γενάρη, τις επόμενες μέρες και μέχρι τις 20 Ιανουαρίου, θα συναντηθεί με τον ουρανό στο ζώδιο του Ταύρου. Ούτε ο ουρανός στον Ταύρο είναι καλός, ούτε ο Άρης στον Ταύρο είναι καλός. Θα έχουμε λοιπόν το Γενάρη εκρήξεις και πολιτικά γεγονότα, λίγο χοντρά, απρόβλεπτα, τα οποία όμως εμείς οι άνθρωποι τα θέλουμε, γιατί αυτό θα φέρει την αλλαγή. Εμείς θέλουμε τώρα ανατρεπτικά γεγονότα να αλλάξουν τη ροή της κακομοιριάς και της κατήφιας που μας έχει καταπλακώσει. Επομένως, ο Γενάρης είναι τελείως διαφορετικός μήνας από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Θα είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Αυτό. Μεγάλα γλέντια, χρήση σακόλια, αυτό γίνεται 20 Γενάρη. 20 Γενάρη ξέρετε τι είναι. 20 Γενάρη είναι η ορκομοσία του Προέδρου στην Αμερική. Να το ξέρετε. Ένας πανικός. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε να περιμένουμε κάτι άσχημο. Τετράγωνο με τον ήλιο. Ο ήλιος κάνει αντίστοιχο. Δεν μπορούμε. Όχι, όχι. Ο Άρης στον Ταύρο είναι πολύ... πώς να το πω...
ξέρει, πετάει το στοματάκι του τα πράγματα, τα βγάζει με έναν τρόπο που είναι τρομερά άκομψα. Δηλαδή δεν έχουν κανένα τρόπο για το πώς θα πούν κάτι. Είναι λίγο, είναι ειλικρινής, αλλά Παναγία μου δεν έχουν κανένα σμίλευμα. Είναι πολύ, ναι, τούβλα, τούβλα πετάνε. Φυσικά λόγω μεγάλης αντίδρασης, ο Άρης τον Ταύρο θα τα σπάσει όλα. Έχουμε να δούμε πολλά γεγονότα στον πλανήτη. Και στην Αμερική, που από εκεί θεωρώ ότι, στην Αμερική θεωρώ ότι θα πέσουν σφαίρες. Παιδιά, δεν είναι καλά τα πράγματα. Αν παρακολουθείτε θα δείτε ότι η νοθεία είναι τεράστια που έχει γίνει και σιγά σιγά έχουν αρχίσει και τα βλέπουν. Οπότε τα πράγματα δεν θα είναι πολύ καλά. Και δεν είναι και τυχαίο που 6 Γενάρη συνεδριάζει κάτι εκεί το δικαστήριό τους. Και εκεί τότε μπαίνει ο Άρης στον Ταύρο. Δεν είναι καλά τα πράγματα. Θα γίνει σφαγή. Ακριβώς. Σε ορισμένους χρειάζεται αυτός ο τρόπος. Ναι, δεν έχει τάκτ. Δεν έχει τάκτ ο Άρης στον Ταύρο. Είναι λίγο ως ντουπ, τα πετάει και όποιον πάρει ο χάρος. Αλλά είναι ειλικρινής, έτσι. Αυτά για τον Άρη στον Ταύρο. Τι άλλο να σας πω. Είπαμε σεβασμό στους υδροχώους, γιατί θα μας σώσουν. Λοιπόν, Ρανιά, δεν μπορώ να... Δεν θα, όλα τα παιδάκια που είναι γεννημένα 12 του 2003 δεν έχουν τον ίδιο χάρτη για να μπορέσω να κάνω πρόβλεψη για το παιδί. Τα πολύ προσωπικά οροσκόπια θέλουν ημερομηνία γεννήσεως, θέλουν ώρα γέννησης και πρέπει να κάτσει ο αστρολόγος να δει το χάρτη του παιδιού για να πει κάτι πολύ συγκεκριμένο. Τα πολύ προσωπικά οροσκόπια, δηλαδή σοβαρά γεγονότα, όπως είναι θέματα επαγγελματικά, οικονομικά, υγεία για τα παιδιά, πρέπει να μελετήσουμε το προσωπικό οροσκόπιο. Στα γενικά δεν μπορείς να πεις κάτι τόσο πολύ στοχευμένο, έτσι. Λοιπόν, Ράνια, τι είπε η πατέρα, νομίζω ότι η κυρία πατέρα είπε ότι θα έχουμε σημαντικά γεγονότα. Κοιτάξτε, για όλους εσάς που ξέρετε αστρολογία, εμείς εδώ στη σχολή το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είναι πολύ επικίνδυνο. Κάθε φορά που γίνεται σύνοδος διακρόνου και εκλογές, ο πρόεδρος του συγκεκριμένου κράτους δέχεται απειλές στη ζωή του. Όχι μόνο από δολοφονία, γιατί υπάρχουν και πρόεδροι στην Αμερική οι οποίοι έχουν πεθάνει από κάποια αίτια, από καρδιά, εγκεφαλικά εμφράγματα, μέσα στα γραφεία τους. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό να υπάρχει κάποια απώλεια κάποιου μεγάλου προσώπου με τη σύνοδο διακρόνου και τις εκλογές ταυτόχρονα στην Αμερική. Καθόλου απίθανο. Επίσης, ο χάτης του Τραμπ έχει προοδευμένο οροσκόπο στις 0 Σκορπιού. Και αυτό είναι μια ένδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά. Έρχεται σε επαφή με τα θέματα Σκορπιού και ο Άρης του στο Σκορπιό πάλι. Δηλαδή, πρέπει να δέχεται επιθέσεις και ο ένας και ο άλλος. Αλλά δεν πιστεύω ότι, κοιτάξτε τώρα, δεν πιστεύω στις δολοφονίες, γιατί αν αυτή τη στιγμή κάνουν μια απόπειρα δολοφονίας, θα γίνει ήρωας. Και αυτοί δεν θέλουν να γίνει ήρωας. Δηλαδή, να είμαστε λογικοί τώρα, δεν νομίζω ότι θα παίξει τώρα πια ένα τέτοιο έργο, γιατί κατευθείαν, να σας πω και κάτι άλλο τώρα, γιατί στην αστρολογική μελέτη ισχύει και αυτό. Το 1961, που ήταν ο Δίας και ο Κρόνος στον υδροχό, είχαμε την εκλογή του Κένεντι. Ο Κένεντι και αυτός ήταν ένας πάρα πολύ σημαντικός άνδρας, ο οποίος είχε έναν διαφορετικό λόγο, ήταν πάρα πολύ αγαπητός στο λαό και έγραψε στην ιστορία της πολιτικής του με χρυσά γράμματα και δολοφονήθηκε. Ήταν πάλι ο Δίας και ο Κρόνος στο ζώδιο του υδροχώου. Δεν θέλουμε να πούμε ότι θα γίνει κάτι, κάποια απόπειρα ή κάτι παρόμοιο, εν πάση περιπτώσει, αλλά πρέπει να τα έχουμε όλα υπόψη μας. Μελετάμε έτσι κι αλλιώς και βλέπουμε. Γεια σου Κική, γεια στη Θεσσαλονίκη. Η σύνοδος Άρη Ουρανού το Γενάρη στο ζώδιο του Ταύρου θα είναι πάρα πολύ εκρηκτική, θα το δούμε στις οθόνες μας. Μπορεί να υπάρξει, μπορεί να είναι και γεωφυσικά φαινόμενα, γιατί και ο Άρης Ουρανός σημαίνει έκρηξη. Τετράγωνο με Κρόνο σημαίνει θυμωμένη έκρηξη. Μπορεί να γίνει κάποια έκρηξη η οποία να μας κρατήσει σε αγωνία. Μπορεί να είναι και πολεμικά επεισόδια. Θα το δούμε μέχρι τότε.
Ποιος μπορεί να τον φάει τον Ερντογάν? Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Μην ανησυχείτε για τους Τούρκους. Οι Τούρκοι δημιουργούν επεισόδια γιατί δεν έχουν λεφτά. Είναι η οικονομία τους πολύ χάλια. Αυτό θεωρώ ότι είναι το σημαντικό. Λοιπόν, να δούμε λιγάκι για τα ζώδια. Να δούμε λίγο Δίας Κρόνος και το επόμενο διάστημα για τους υδροχόους μας. Να σας θυμίσω να κάνετε την εγγραφή σας στο newsletter του site astroteam.gr, να σας βάλουμε στην κλήρωση για αυτό το πολύ ωραίο καλάθι με τα βιολογικά οικολογικά προϊόντα και για βιβλιαράκι ερωτικά μαθήματα αστρολογίας από μένα, το έχω γράψει πριν μερικά χρόνια. Συλλεκτικό θα γίνει. Αυτό. Ευχαριστώ Βίκη, γεια σου Σαϊνή. Σας έβαλε μόλις η Βίκη τη σελίδα του site μας για να κάνετε την εγγραφή σας στο newsletter Astro Team. Βίκη, να μου στείλεις τα νούμερα, πόσοι γράφτηκαν στο newsletter, να πω ένα νούμερο στην τύχη και να δώσουμε το δώρο μας. Ωραία. Λοιπόν, επίσης, να σας πω ότι να δείτε και την Πέμπτη, εδώ, την Νόνα τη Βουδούρη, η οποία θα κάνει την εκπομπή, οι φίλες από τη Λιόν, θα δώσει δώρο συμμετοχές σε free σεμινάριο για τον καρμικό σας προορισμό. Είχα διαφωνία με την Νόνα. Η Νόνα θέλει να κάνει τον καρμικό προορισμό. Εγώ της έλεγα να κάνει τον καρμικό κρυφό σας εχθρό, γιατί όλοι έχουμε κάποιο εχθρό, κρυφό. Η Νόνα προτίμησε να κάνει τον καρμικό σας προορισμό, ένα free σεμινάριο για όλους εσάς, και θα δηλώσετε τη συμμετοχή σας την Πέμπτη στην εκπομπή της Νόνας, 9 η ώρα, οι φίλες από τη Λιόν. Και εγγραφή βεβαίως μπορείτε να κάνετε. Μπορείτε να μάθετε και αστρολογία αν θέλετε. Δύο καινούργια τμήματα ξεκινάνε τον Ιανουάριο, 28 και 30 Ιανουαρίου. Μπορείτε να γραφτείτε, μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν αν θέλετε το πρώτο μάθημα. Μπορείτε να στείλετε mail στη σχολή και να σας βάλουμε online να παρακολουθήσετε μαθήματα από την ελληνική παιδεία, να μάθετε περισσότερα πράγματα. Και αν σας αρέσει, να γραφτείτε βεβαίως και να παρακολουθήσετε από την αρχή ένα κύκλο. Πάμε να δούμε προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Υπάρχουν κρυφοί εχθροί, υπάρχουν και φανεροί εχθροί. Καρμικά. Κουβαλάμε. Γεια σας την Κάλυμνο. Εγώ ανησυχώ λίγο για την Ελλάδα, να πω την αλήθεια. Έχω μια ανησυχία για τη χώρα μας και το χάρτη της 3 Φεβρουαρίου 1830, αλλά μου έχει υποσχεθεί ο Κώστας Ολεφάκης ότι θα έρθει να το κάνουμε μαζί, να κάνουμε ένα αφιέρωμα στο χάρτη της Ελλάδας και το πώς θα πάμε μέσα στο 2021. Οπότε δεν θέλω να πω πολλά πράγματα για την Ελλάδα μόνη μου. Θα έρθει ο κύριος Λεφάκης εδώ από τη σχολή μας, ο οποίος είναι πολύ αγαπητός, είναι σύμβουλος σπουδών εδώ στη σχολή και επιστημονικός συνεργάτης. Κάτω από τις δικές του οδηγίες και τη μεγάλη του εμπειρία, ακούμε το πώς θα οργανώσουμε τα μαθήματά μας και το πρόγραμμα σπουδών μας. Τον τουρισμό. Ο τουρισμός, ρε παιδιά, θα πιάσει, θα πάρει μπροστά τώρα, εννοείται ότι θα πάρει μπροστά. Το θέμα είναι ότι χάθηκε ένα καλοκαίρι και τη βγάλανε οι άνθρωποι δύσκολα, όχι όλοι, γιατί υπήρχαν και νησιά που δούλεψαν πολύ καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο. Όχι, δεν θα τα πει μαύρα, Ελισάβετ. Ο κύριος Λεφάκης όταν είναι μαζί μου είναι πιο αισιόδοξος, να ξέρετε. Εντάξει, είναι πιο αισιόδοξος. Τον επηρεάζω λίγο. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο προβλέψεις για τα 12 ζώδια, γιατί να δούμε και ο καθένας έτσι πώς θα αντιμετωπίσει το επόμενο διάστημα. Θεωρώ ότι υπάρχουν ζώδια τα οποία θα ευνοηθούν πάρα πολύ. Ήδη η κρύη, η ζυγή, η καρκίνη και η εγώκερη πρέπει να νιώθετε πιο άνετα. Πρέπει να έχει αλλάξει η ενέργεια. Το ίδιο πρέπει να νιώθετε και η υδροχόη. Πρέπει να νιώθετε ότι κάτι καινούριο ξεκινά. Κάτι καινούριο ξεκινάει. Σήμερα κάτι καινούριο ξεκινά. Δίας Κρόνος στον υδροχό. Έχουμε ένα καινούριο ξεκίνημα λοιπόν, το οποίο θα πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Πώς θα το αξιοποιήσουμε? Δίας Κρόνος στον υδροχό. Με παρέες, με φιλίες, με ομάδες, με σεβασμό στη διαφορετικότητα, με άνοιγμα του μυαλού, με αφύπνιση, με πολιτική συνείδηση, όχι κομματική, πολιτική συνείδηση, με αμφιβολία. Αμφιβολία. Τι λέει ο υδροχός, τι λέει το ζώδιο του υδροχώου? Πείτε Έφη, πείτε κορίτσια μου υδροχώες. Τι λέει το αμφιβολία, αμφισβήτηση. Να δω
ανατρεπτικά μια κατάσταση, πώς μπορώ να ανατρέψω μια κατάσταση, πώς μπορώ να αλλάξω μια κατάσταση. Μιλήστε υδροχόη, τι συμβαίνει. Πρέπει να αλλάξουμε τα γεγονότα, πρέπει να αλλάξουμε τα περιστατικά. Δίας Κρόνος στον υδροχόη σημαίνει αλλαγή, ανατροπή, επέκταση, αγάπη για τον άνθρωπο και μαζί, μαζί. Σέβομαι αυτό που κάνει, σέβομαι τη διαφορετικότητα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι τους κρυούς. Τι γίνεται με τους κρυούς. Οι κρυοί τώρα τις επόμενες μέρες και τις γιορτές και μέχρι τις αρχές της επόμενης χρονιάς θεωρώ ότι νιώθουν ήδη πολύ καλύτερα. Το γεγονός ότι έφυγε ο Κρόνος από τη μέση μπορεί να σας έχει δώσει παραπάνω ενέργεια και παραπάνω διάθεση. Ή σκέφτονται οι κρυοί ούτε καν, να μην κρυφτεί κανένας. Λύσεις, ο υδροχός θέλει λύσεις. Μπράβο, Ράνια. Οι υδροχόοι είναι άνθρωποι οι οποίοι το μυαλό τους κόβει, έτσι. Κατεβάζουν ιδέες, έχουν ιδέες οι υδροχόοι. Οι υδροχόοι μπορούν να κάνουν πολύ σημαντικά πράγματα που να μας δώσουν μια λύση στα θέματά μας. Λοιπόν, για τους κρυούς, λοιπόν, οι λύσεις θα έρθουν από τις παρέες, από τις φιλίες, από μια αλλαγή. Κρύοι μου, αλλάξτε στόχους, αλλάξτε ελπίδες. Θα γνωρίσετε πάρα πολύ καινούριους ανθρώπους. Δώστε σημασία οι κρύοι τους ανθρώπους που γνωρίζετε αυτή την περίοδο. Πού συμμετέχετε, ποιοι έρχονται κοντά σας. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι σας χτυπούν την πλάτη και σας αλλάζουν λίγο τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεστε. Κρύοι, θα γνωρίσετε πολλούς καινούριους ανθρώπους. Μέσα εκεί και τα προσωπικά. Υπάρχει περίπτωση να βρείτε ανθρώπους που να μεταλλαχθεί η σχέση σιγά σιγά σε μια πιο προσωπική κατάσταση. Θα φτιάξει και η προσωπική σας ζωή με τους κρυούς και θα φύγει και η κούραση τώρα. Θα σταματήσετε να νιώθετε αυτή την κατάπτωση, αυτή την κούραση, αυτό το κομμάτι της ζωής το οποίο σας βαραίνει. Επίσης, επειδή η Αφροδίτη είναι στον τοξότη, για τους κρυούς αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Θεωρώ ότι η Αφροδίτη στον τοξότη μπορεί να σας δώσει παραπάνω αισιοδοξία, να είστε έτσι λίγο πιο χαρούμενοι, λίγο πιο αισιόδοξοι τις επόμενες μέρες και να βρείτε και έναν τρόπο να επικοινωνήσετε με κάποια αγαπημένα πρόσωπα ή συγγενικά πρόσωπα με τα οποία είχατε χαθεί. Μπορεί να βρείτε ξανά, λοιπόν, ανθρώπους από το οικογενειακό περιβάλλον που είχατε απομακρυνθεί, που δεν ταιριάζατε και που τώρα οι δρόμοι σας ξανάρχονται πάλι σε μία συνεννόηση, σε μία... να βρεθείτε, εν πάση περιπτώσει. Φυσικά και λέτε την αλήθεια, εντάξει. Εννοείται. Συγγνώμη. Mm-hmm. Λοιπόν, για τους Ταύρους μας. Οι Ταύροι περνάνε... Ορίστε, να βλέπετε και το σύμβολο για να μάθετε να τα ξεχωρίζετε. Οι Ταύροι μπορεί να περνάνε αυτή την περίοδο τώρα αρκετά, πώς να το πω, κλεισμένα, να είναι αρκετά κλεισμένοι. Εδώ έχει σημασία τα δεκαήμερα των Ταύρων, να ξέρετε. Διαφορετικά περνάει το πρώτο δεκαήμερο, διαφορετικά το δεύτερο και το τρίτο. Το πρώτο δεκαήμερο των Ταύρων μπορεί να είναι λίγο πιο πιεσμένο επαγγελματικά. Μπορεί να τα έχει δει όλα κολλιόμενα με τις δουλειές, με τα χρήματα, με τις ασφάλειες και όλο τους το νιάξιμο να είναι σε σχέση με τα οικονομικά και τον τρόπο με τον οποίο θα χειριστούν την επαγγελματική τους ζωή. Να θυμάστε ότι οι Ταύροι, διαβάζω και τα σχόλιά σας, λοιπόν, να θυμάστε για τους Ταύρους ότι και η Αφροδίτη στον τοξότη τώρα μπορεί να σας φέρει οικονομικά κάποια χρήματα, όχι πάρα πολλά, αλλά λίγο καλύτερα χρήματα να νιώσετε αυτό το διάστημα ότι μπορείτε να καλύψετε ανάγκες και επιθυμίες. Η προσωπική σας ζωή με τους Ταύρους δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο σας απασχολεί πάρα πολύ αυτόν τον καιρό. Περισσότερο τα οικογενειακά και τα επαγγελματικά έχουν πάρει σκυτάλι και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κάνετε ανατροπές στον επαγγελματικό χώρο και στην καριέρα. Εκεί φαίνεται ότι εστιάζεται όλες σας οι ανάγκες για τους Ταύρους. Για τους Διδύμους. Οι Διδύμοι, λογικά, θα πρέπει να πάρετε μια πάρα πολύ μεγάλη ανάσα. Οι Διδύμοι, οι οποίοι είστε γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο, είστε οι πιο πρημοδοτημένοι, είστε οι πιο
ουσιαστικά κερδισμένη αυτό το διάστημα και το πιθανότερο είναι παρόλες τις εκλείψεις, γιατί είναι και η εκλείψη στη μέση, να θεωρήσω ότι η Αφροδίτη απέναντι σας βοηθάει σημαντικά. Σημαντικοί άλλοι έρχονται κοντά, σας δίνουν το χέρι, κάνετε γνωριμίες οι δίδυμοι, παρόλο που είμαστε έτσι κλειστά, κλεισμένοι μέσα. Νομίζω ότι για τους δίδυμους είναι μια πάρα πολύ καλή περίοδος με την Αφροδίτη να κάνετε πολύ σημαντικές γνωριμίες ή να αναθερμάνετε σχέσεις. Πιθανότατα να στις ήδη υπάρχοντες σχέσεις σας να υπάρξει έτσι μια καλή εξέλιξη. Θα περάσετε καλά οι δίδυμοι μέσα στις γιορτές, καραντίνα ξεκαραντίνα. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλή φάση για τους δίδυμους. Και ανάσα οικονομική από τις αρχές του 2021 θα πάρετε ένα ούψ. Ένα ούψ. Τώρα, γι' αυτό για τους δίδυμους. Τα μπελίτσα για τους δίδυμους δεν έχει, ναι. Συγγνώμη, δίδυμοι. Εδώ τα δύο ανθρωπάκια. Δίδυμοι και οροσκόπη δίδυμοι, σημαντικό. Ναι. Εκμεταλλευτείτε την Αφροδίτη απέναντί σας, έτσι. Το λέω και το ξαναλέω συνέχεια. Θα καθίσει ακόμα 20 μέρες η Αφροδίτη στον τοξότη, οπότε οι γνωριμίες σας θα είναι πάρα πολύ σημαντικές και η βοήθηση η οποία θα πάρετε από τους άλλους. Αυτό. Λοιπόν, για τους καρκίνους μας. Καρκίνι, συμβολάκι. Καρκίνι, εδώ, το βλέπετε, καβούρι. Κλειστό πράγμα, εσωτερικό πράγμα η καρκίνι. Και εσείς ανακούφιση, θεωρώ σημαντική ανακούφιση για τους καρκίνους το επόμενο διάστημα. Ο Κρόνος έφυγε απέναντί σας, άνοιξε το τοπίο, επίσημες δεσμεύσεις, σχέσεις, συνεργασίες πολύ σημαντικές. Πήρατε ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο αφορά την προσωπική ζωή αλλά και την καταξίωση επαγγελματικά. Ήρθαν επαγγελματικές ευκαιρίες, ελπίζω να τις αξιοποιήσατε. Τώρα για τους καρκίνους μένει το τρίτο δεκαήμερο το οποίο συνεχίζει να είναι εκνευρισμένο, να υπάρχει έτσι ένα έντονο στρες, να το πω έτσι. Μπορεί η οικογένεια να σας ζητάει παραπάνω πράγματα ή οι δικοί σας άνθρωποι να σας βασανίζουν, να το πω έτσι. Όμως οι γιορτές είναι καλές για τους καρκίνους. Υπάρχει μία οικογενειακή ατμόσφαιρα που σας αρέσει. Προσέξτε μόνο εσείς του τρίτου δεκαήμερου να μην αρπαχτείτε, να μην είσαστε από αυτούς οι οποίοι θα τσακωθείτε εκεί πέρα για διάφορα κληρονομικά, οικογενειακά ή για διαφωνίες ιδεολογικές μέσα στο γιορτινό περιβάλλον. Τα λιοντάρια μας. Τα λιοντάρια τις επόμενες μέρες πώς είναι. Ερωτικά είναι τα λιοντάρια. Η Αφροδίτη μέσα στον πέμπτο οίκο και ερωτικά και πάρα πολύ διασκεδαστικά. Επιτέλους για τους λέοντες, ο Δίας απέναντι, Δίας Κρόνος απέναντι, θα φέρει σημαντικές γνωριμίες. Και όταν λέω σημαντικές γνωριμίες, δεν εννοώ γνωριμίες ερωτικές μόνο. Μπορεί να είναι συνεργατικές, μπορεί να είναι προσωπικού, μπορεί να σας βοηθήσει να επισημοποιήσετε σχέσεις, να επισημοποιήσετε συνεργασίες, αλλά να κάνετε και καινούργιες. Λιοντάρια και οροσκόποι λέοντες, σημαντικές γνωριμίες, βοήθειες και επαγγελματικές ευκαιρίες πάρα πολύ μεγάλες. Οι μεγαλύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες έρχονται με τον Κρόνο, όχι με το Δία. Ο Δίας ξεγελά. Ο Κρόνος είναι αυτός για τα λιοντάρια που θα φέρει πάρα πολύ δουλειά. Αρκεί να την κάνετε τη δουλειά βέβαια και να μην την παρατήσετε. Εννοείται. Λιοντάρια, μεγάλες επαγγελματικές ευκαιρίες και φροντίστε να τις πάρετε. Όλα τα λιοντάρια και τα τρία δεκαήμερα και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο θα έχετε μεγάλες επαγγελματικές ευκαιρίες. Κάποιες δυσκολίες θα έχετε τα λιονταράκια μας που είστε γεννημένα το πρώτο δεκαήμερο περίπου στις 28, 29 και 30 Ιουλίου, όταν θα μπει ο Άρης στον Ταύρο τον Ιανουάριο. Εκεί θα έχετε έτσι διάφορα προβλήματα, αλλά από εκεί και πέρα θα ξεπεραστεί και αυτό. Δώστε βάση, αναλάβετε ευθύνες. Πάρτε σημαντικές δουλειές, πάρτε δεσμεύσεις στα λιοντάρια. Παρθένη, εδώ τώρα έχουμε να κάνουμε με δεκαήμερα, να ξέρετε. Έχει να κάνει με το δεκαήμερο. Τι θα πει εδώ, θα πει ότι οι Παρθένοι οι οποίοι είναι γεννημένοι μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου είσαστε μια χαρά. Εσείς που είστε γεννημένοι μετά τις 15, 16, 17 και 18 είναι ο Ποσειδώνας απέναντι και θα πρέπει να προσέχετε. Το επόμενο διάστημα μπορεί να είναι καλό, ο Δίας και ο Κρόνος να βοηθήσουν σε κάποια κομμάτια της ζωής σας και να βάλουν τάξη
σε κάποια κομμάτια της ζωής σας που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, με την υγεία, με κάποιους συναδέλφους και μια τακτοποίηση γενικότερη που πρέπει να κάνετε οι Παρθένοι. Όμως, θα έρθουν σημαντικές ευκαιρίες για το τρίτο δεκαήμερο των Παρθένων, επαγγελματικά αλλά και προσωπικά. Λοιπόν, την υγεία σας επίσης. Ο Κρόνος είναι στον έκτο οίκο τώρα του χάρτη, οπότε θα πρέπει να κάνετε πάρα πολύ σωστά, αν δείτε και σας ενοχλεί κάτι να το ψάξετε, μην τα αφήσετε έτσι, και η δημιουργική δουλειά που έχετε κάνει όλο το προηγούμενο διάστημα, να βρει επιτέλους μια ανταπόκριση. Και πάλι οι Παρθένοι σας λέω, που είστε γεννημένοι 16, 17 και 18, μεγάλη προσοχή στον Ποσειδώνα, ο οποίος μπερδεύει, δημιουργεί ουτοπικές συμφωνίες και έρωτες, οι οποίες μπορεί να μην έχουν έτσι και πολύ μεγάλη ελπίδα, να είναι πλατωνικοί ή να είναι απλά ανέλπιδοι έρωτες. Ναι, ο Άρης θα αποχωρήσει, σωστά. Ελένα, αν είσαι 9 Αυγούστου, φέτος δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Του χρόνου είναι οι αλλαγές και οι ανατροπές. Φέτος τα λιοντάρια θα αλλάξει η ζωή τους, αυτοί που είναι γεννημένοι μέχρι και 7 Αυγούστου. Αυτοί που είναι γεννημένοι 8-9 Αυγούστου, 2022 και μετά, μεγάλες αλλαγές. Πάμε στους ζυγούς. Οι ζυγοί και εσείς πρέπει να νιώσετε ανακούφιση, έτσι. Ο Δίας και ο Κρόνος στον υδροχό θα βοηθήσει πάρα πολύ τη συναισθηματική ζωή και τα προσωπικά που σας είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικά. Ζυγοί μου, προσέξτε λίγο τα οικονομικά το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές, κάποια έξοδα, κάποιες απαιτήσεις μέσα από το κομμάτι που λέγεται οικογένεια. Πάλι σπίτι, έξοδα και ζημιές μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Όμως, οι γιορτές προμηνύονται πάρα πολύ ωραίες, ήρεμα και πολύ ερωτικές. Οι ζυγοί είστε εσείς που θα είσαστε πάρα πολύ ζεστά και πάρα πολύ αγαπησιάρικα και αν δεν έχετε και αν είστε ελεύθεροι βεβαίως, παρόλο που είναι καραντίνα, θα κάνετε σημαντικές γνωριμίες. Δίας Κρόνος με στον πέμπτο οίκο θα φέρει πληθώρα θαυμαστών που το έχετε ανάγκη και θα δείτε ότι θα τακτοποιηθεί η προσωπική ζωή των ζυγών τουλάχιστον του πρώτου και του δευτέρου δεκαημέρου. Το τρίτο δεκαήμερο των ζυγών που είστε γεννημένοι 6, 17, 18 του Οκτώβρη, μπορεί να έχετε έτσι κάποιους τριγμούς προσωπικά ή και επαγγελματικά. Για τους οι ζυγοί είναι Σκρούτζ, λέει. Όχι δά, μωρέ. Είναι καλό ζώδιο οι ζυγοί. Σκορπιοί. Οι Σκορπιοί είναι καλό ζώδιο, τι λέτε. Για γράψτε μου τη γνώμη σας για τους Σκορπιούς. Σκορπιοί. Καλό ζώδιο Σκορπιοί. Τι γνώμη έχετε, τους φοβάστε τους Σκορπιούς? Εγώ τους φοβάμαι λίγο. Αλλά είναι έντιμοι. Αυτό που είναι, αυτό που θα σου πούνε. Ταύροι Σκορπιοί έχουν μία εντιμότητα. Αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό τους, ακριβώς αυτό θα σου πούν. Λοιπόν, για τους Σκορπιούς τα πράγματα αλλάζουν, αλλά γίνονται λίγο πιεστικά. Λίγο, πώς να το πω, όχι πιεστικά με την κακή έννοια. Οι Σκορπιοί φέτος ασχοληθείτε πάρα πολύ με θέματα ακινήτων, με θέματα οικογένειας, πατρικής οικογένειας και της δική. Ή θα μετακομίσετε, ή θα αλλάξετε σπίτια, ή θα φτιάξετε το καινούριο σπίτι, ή θα ζήσετε μαζί με κάποιους. Πάντως, οι Σκορπιοί να θυμάστε ότι τα στριμώγματα που θα σας φέρει ο Κρόνος θα είναι ωραία, γιατί θα είναι ταυτόχρονα επεκτατικά στριμώγματα. Δηλαδή, θα αναλάβετε ευθύνες σε σχέση με καινούριο σπίτι, καινούργιο οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο όμως θα σας κάνουν καλό και θα σας επεκτείνουν την προσωπικότητα. Καλό ζώδιο, συμφωνώ. Κρυψίνους. Δεν μιλάνε πολύ οι Σκορπιοί. Αλλά αυτό το οποίο θα πούν είναι και έτσι. Να το θυμάστε. Κρύβουν λόγια. Είναι λίγο κρυψίνους. Είναι. Σκορπιοί. Επίσης, η Αφροδίτη πίσω από εσάς, στο μπροστινό ζώδιο από εσάς, συγγνώμη, μπορεί να σας φέρει κάποιες ευκολίες οικονομικές. Οι επόμενες 2 εβδομάδες για τους Σκορπιούς οικονομικά είναι καλή. Θα εισπράξετε, κάτι θα πάρετε. Κάτι θα σας δώσω, θα πάρετε δώρα, θα κάνετε ψώνια πιο εύκολα. Πάντως οικονομικά, να θυμάστε ότι οι επόμενες 2 εβδομάδες για τους Σκορπιούς είναι πάρα πολύ καλές. Να φοβάστε ή φίδια ή αετή ακριβώς. Όχι, δεν είναι υποχθόνη, είναι μυστικοπαθής. Ο Πλούτονας που είναι κυβερνήτης,
γενικά τους κρατάει έτσι φοβισμένους. Α, δεν θέλουν, οι σκορπιοί είναι τα ενίκομοι εν δήμο. Δεν θέλουν να ξέρουν οι άλλοι τι κάνουν προσωπικού. Επίσης, οι σκορπιοί που είστε γεννημένοι περίπου 30, 1 και 2 Νοεμβρίου, να θυμάστε ότι ο Γενάρης είναι δύσκολος μήνας. Να είστε προετοιμασμένοι για σκληρά crash test. Η σύνοδος Άρη-Ουρανού θα γίνει απέναντί σας και το περιβάλλον δεν θα είναι και πολύ φιλικό, θα είναι λίγο επιθετικό. Οπότε να μην τους εκνευρίσετε τώρα μέσα στις γιορτές, γιατί θα τα βγάλουν τα άντερα λίγο πιο πέρα. Είναι πολυτάλαντη, δεν το συζητά. Εννοείται, είναι σεξουαλικό ζώδιο και πολυτάλαντο. Και τώρα η μεγάλη στιγμή, γιατί τους αγαπάω τους τοξότες, τώρα θα σας πω. Τοξότες. Γελάω. Διασκεδάζουν, παιδιά. Χαίρονται, κάνουν πλάκα, έχουν χιούμορ. Τοξότες, ανάλαφροι, ταξιδιάριδες. Δηλαδή, στο τοξότη του λες, με το που λες πάμε, είναι στην πόρτα, φύγαμε. Έχουν χιούμορ, ξεχνάνε τα πάντα και είναι καρδιά περιβόλη. Πώς να μην αγαπάς ένα ζώδιο το οποίο είναι καρδιά περιβόλη. Τους αγαπώ. Λοιπόν, και επειδή έκανα και γαμπρό τοξότη τώρα, ο οποίος χορεύει και γελάει και είναι χαρούμενο και έχει οροσκόπο Σκορπιό, σκεφτείτε να μην είχε. Είναι χαρούμενη, είναι η χαρά της ζωής. Είναι αισιόδοξοι, φιλοσοφημένοι. Ό,τι τους πεις, έχουν πάντα μια φιλοσοφία κατά τη γλώσσα. Και οι τοξότες μου ακριβώς. Αφροδίτη στον τοξότη. Όλο κάπου θέλουν να πάνε, Παναγία μου. Και δεν χρειάζεται να τους παρακαλάς. Τους λες πάμε και σου λένε φύγαμε. Τελεία. Τέλος. Ψεύτες δεν είναι. Είναι μεταβλητοί. Δεν είναι ψεύτες. Απλά είναι λίγο... Είναι μεταβλητοί. Δεν κρατάνε πολύ εύκολα το λόγο τους. Αυτό ναι, okay. Αλλά είναι καλά παιδιά, ρε παιδί μου. Είναι καλά. Είναι καλά παιδιά. Καρδιά γινάρα έχει η Αφροδίτη στον τοξότη. Εμένα μου αρέσει. Τοξότες μου, ναι. Τους αγαπώ. Να εκμεταλλευτείτε τοξότες στην Αφροδίτη στο ζώδιό σας τώρα. Είναι μια καλή φάση για να μπορέσετε να κερδίσετε τα φώτα πάνω σας, τις δημοσιότητες πάνω σας. Να δημιουργήσετε τις συνθήκες καλές οικονομικά. Θα αλλάξει το τοπίο οικονομικά για τους τοξότες. Από τη στιγμή που ο Κρόνος έφυγε από τα οικονομικά σας, όλο και κάτι καλύτερο θα γίνεται από εδώ και πέρα. Και το πρώτο δεκαήμερο, και το δεύτερο, αλλά και το τρίτο δεκαήμερο των τοξωτών, θα πάρετε μια σημαντική ανάσα. Λίγο προσοχή, τοξότες μου, που είστε γεννημένοι στα μέσα του Δεκέμβρη, γιατί ο Ποσειδώνας από κάτω κάνει διάφορα παιχνίδια και μπορεί να σας θολώσει έτσι λίγο το τοπίο, να μην έχετε ευθυκρισία ή να σας υπόσχονται πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γίνουν. Τάζουν πολλά και δεν κάνουν τίποτα. Και τα λιοντάρια το κάνουν αυτό. Είναι λίγο υπερβολική. Είναι παιδιά του Δία οι τοξότες, μην το ξεχνάτε. Είναι παιδιά του Δία. Η Σελήνη στον τοξότη δε είναι η αγαπημένη μου, γιατί και αυτή είναι ταξιδιάρα και πολύ χαρούμενη και μπορεί να είναι μεταβλητή και άστατη, αλλά δεν λέει όχι σε κανένα, να το ξέρετε. Πρακτικά σας τα λέω, επειδή εμείς εδώ διδάσκουμε και αστρολογία στην αστροπαιδεία, να ξέρετε ότι πρακτικά η Σελήνη στον τοξότη δεν λέει όχι σε κανέναν. Ό,τι και να τη ζητήσεις θα πει ναι. Δεν χαλάει χατήρια. Πρέπει να μάθετε να λέτε και όχι. Τα καλύτερα παιδιά. Λοιπόν, οι τοξότες, λέει η Ράνια, είναι ισχυρογνώμονες. Στην πραγματικότητα δεν είναι ισχυρογνώμονες, είναι φανατήλες, είναι φανατικοί. Αν μια ιδεολογία, γιατί το ζώδιο της ιδεολογίας και της φιλοσοφίας είναι τοξότες, φανατίζονται πάρα πολύ εύκολα και προσκολούνται και μετά άμα τους κολλείς και αυτούς κάτι στο κεφάλι γίνονται πολύ φανατικοί. Ναι, η Σελήνη στον τοξότη είναι καταπληκτική, συμφωνώ. Πάρα πολύ ωραία. Όποιος έχει Σελήνη στον τοξότη νομίζω θα με καταλάβει. Κοιτάξτε, είναι άλλο το ζώδιο και άλλο η σελήνη. Το ζώδιο είναι η ιδιοσυγκρασία. Η σελήνη είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί πρόκειται για τα συναισθήματά μας, πρόκειται για τον ψυχισμό μας. Είναι αυτά τα οποία νιώθουμε μέσα μας. Οπότε φανταστείτε τώρα ότι μια σελήνη στον τοξότη είναι μέσα σε ένα περιβάλλον δία. Είναι δίας. Είναι καλόκαρδη, είναι μεγαλόκαρδη, είναι σε περιβάλλον δία. Είναι δοτική και ταξιδιάρα. Έτσι ακριβώς. Γεια σου Κατερίνα. Υδροχόη μου, εσείς θα μας σώσετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους εγώκερους. Ένα ζώδιο το οποίο
απελευθερώθηκε από τον Κρόνο. Δικό σας κυβερνήτης, εγώκερη, είδατε τι παράξενο σύμβολο η εγώκερη. Δεν κρατάνε κακίες. Ο Κασιδιάρης είναι τοξότης, ακριβώς. Γεια σου Αγαμέμνονα, έχεις και εσύ εκπομπή την Παρασκευή, να φροντίσεις να δώσεις δώρα εδώ πέρα. Ο Κασιδιάρης είναι τοξότης, ναι, με Άρη Κρόνο. Η εγώκερη πρέπει να πήρατε μια ανάσα, έχετε τα γενέθλιά σας βεβαίως. Πολύ σημαντική αλλαγή λοιπόν στη διάθεση. Να θυμηθείτε η εγώκερη ότι κάθε μέρα που περνάει από εδώ και πέρα θα είναι σαν να ξεφορτώνεστε και ένα κιλό τσιμέντο από πάνω σας. Δεν φεύγει αμέσως από πάνω το τσιμέντο, αλλά κάθε μέρα που θα περνάει θα νιώθετε και καλύτερα. Πάρα πολύ σημαντική λοιπόν η αλλαγή της διάθεσης για τους εγώκερους, εκτός από εσάς που είστε γεννημένοι το τρίτο δεκαήμερο και ειδικά τους γεννημένους εγώκερους 16, 17 και 18 Ιανουαρίου, που ο Πλούτονας συνεχίζει και σκάβει και σας αλλάζει τη ζωή, θεωρώ προς το καλύτερο όμως. Μεγάλη ανάσα για τους εγώκερους θα πάρετε τελείως όταν φύγει και ο Άρης από τον Κριό, δηλαδή στις 7 Ιανουαρίου. Τώρα, το επόμενο διάστημα φαίνεται ότι απομονώνεστε οι εγώκεροι, σαν να τραβιέστε προς τα πίσω, σαν να κρατάτε δυνάμεις, σαν να κοιμάστε περισσότερο. Δεν είστε στην πιο κοινωνική σας περίοδο και φάση. Η Αφροδίτη πίσω από εσάς δημιουργεί ένα περιβάλλον απομονωτικό, κρυφές χαρές που λέμε. Δεν είναι μόνο κρυφές συναντήσεις και κρυφές συνεννοήσεις η Αφροδίτη πίσω. Είναι και ευχάρισες στιγμές που τις περνάτε μόνοι σας με τον εαυτό σας. Αυτό θα κάνετε η εγώκερη και δεν θα κλάψετε άλλο. Η εγώκερη δεν θα κλάψετε άλλο, τελειώσαμε. Και εσείς που είστε γεννημένοι 25, 12, 26, που σας χτύπησε η έκλειψη πέρυσι και κλάψατε με μαύρο δάκρυ, νομίζω ότι τώρα αυτό θα τελειώσει. Εντάξει. Χρόνια σας πολλά εγώκερη, σας υπόσχομαι τα καλύτερα για το 2021. Καμία σχέση με το 2019 και με το 2020. Θα αλλάξει η ζωή σας φέτος, τελείως. 19 πρώτου είναι τελείως διαφορετικά. Δεν θα σας πιάσει, θα ανασάνετε οι εγώκεροι. Όλοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους υδροχώους μας, που θέλω πραγματικά να είστε ειλικρινείς υδροχώοι. Πώς νιώθετε με τον Δία και τον Κρόνο στο ζώδιό σας. Δεν πήρατε μια ανάσα, δεν νιώσατε το Δία πάνω σας. Δεν νιώσατε ότι κάτι καλύτερο έρχεται. Είναι ένα ξεκίνημα για εσάς. Είναι ένα σημαντικό ξεκίνημα για τους υδροχώους και τους οροσκόπους υδροχώους βέβαια. Καινούργια ξεκινήματα, κάτι καινούργιο αρχίζει. Κάτι διαφορετικό. Τι ξεκινάτε υδροχώοι, ξεκινάτε σπουδές, ξεκινάτε σχέσεις, ξεκινάτε επιχειρήσεις, κάνετε σχέδια, όνειρα, παρέες, ερωτικά. Αναλαμβάνετε ευθύνες, κάνετε σπίτι, παιδιά, οικογένεια, πάλι από την αρχή. Νομίζω ότι θα απελευθερωθείτε λοιπόν και οι υδροχώοι. Σιγά σιγά, ξεκινάμε από το πρώτο δεκαήμερο των υδροχών. Θα πάρετε μια πολύ σημαντική ανάσα σήμερα που μπήκε ο Δίας στο δικό σας ζώδιο. Από εδώ και πέρα τα καλύτερα για τους υδροχώους. Υπάρχει μια τεράστια επέκταση, μια και ο Δίας στον υδροχό σας αγαπά και αγαπά και όλους μας. Να θυμάστε ότι οι επόμενες μέρες με την Αφροδίτη στον τοξότη θα είναι πολύ θετικές. Θα βρεθείτε με φίλους, με συγγενείς, μπορεί τα σχήματα να είναι μικρά, κλειστά, αλλά θα δείτε αγαπημένα πρόσωπα και θα χαρείτε να έρθετε σε επικοινωνία μαζί τους. Οικονομικά μπορεί τα πράγματα για τους υδροχώους να είναι έτσι λίγο περίεργα, να μην έχετε πάρει ακόμα αυτό που σας αξίζει, αλλά να ξέρετε ότι έρχονται και επαγγελματικές ευκαιρίες, κυρίως για το πρώτο δεκαήμερο. Ναι, εγώ νομίζω θέλει να αρχίσει δίαιτα. Λοιπόν, άκου Άκη. Υδροχώοι, ακούστε τώρα. Τώρα με το Δία και τον Κρόνο θα μπορέσετε να κόψετε κακές συνήθειες. Δηλαδή μπορείτε να αναλάβετε υποχρέωση. Μπορείτε να κάνετε δίαιτα, μπορείτε να κάνετε διατροφή, μπορείτε να κάνετε γυμναστική και να κόψετε τσιγάρα. Δίας Κρόνος μαζί θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο να θεσπίσετε ενάρξεις καινούριες και να γίνετε έτσι όπως θέλετε. Το ίδιο και τα λιοντάρια από απέναντι. Δίαιτες, διατροφές, γυμναστικές, κάτι καινούριο, είναι πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Εντάξει. Ποιος δακρύζει, μπουμπού. Υδροχώοι δακρύζουν. Μπα, δεν νομίζω. Λοιπόν, σας θυμίζω να γραφτείτε στο astroteam.gr και να κερδίσετε δώρα
τα οποία θα δώσουμε. Σήμερα θα δώσουμε το καλάθι με τα βιολογικά και βιβλία και την Πέμπτη θα δώσουμε επίσης δωρεάν σεμινάρια καρμικής αστρολογίας με την Όνα. Την Παρασκευή ο Αγαμέμνονας δεν ξέρω τι δώρα θα δώσει, αλλά θα δώσει σίγουρα. Μπορεί να δώσει και προσωπικές προβλέψεις και βιβλία και σεμινάρια εδώ από την σχολή της αστροπαιδείας. Και τέλος οι ηχθείς μας. Λοιπόν, ηχθείς, ψαράκια, αγαπημένα ψάρια. Ο Δίας και ο Κρόνος πίσω τώρα από σας. Νομίζω ότι οι ηχθείς δεν θα έχουν μεγάλες διαφορές. Εκτός αν είστε γεννημένοι στα μέσα του μήνα. Και εσείς που σας επηρεάζουν οι εκλήψεις. Αν είστε ψάρι και είστε γεννημένοι 25, 26, 27 Φλεβάρι, θα πρέπει να δείξετε μια ιδιαίτερη προσοχή στην υγεία, νομίζω. Περισσότερο θα πρέπει να κοιτάξετε τη φυσική σας κατάσταση. Όλα τα υπόλοιπα όμως φαίνεται ότι είναι σε μια... τα ψάρια φέτος θα είναι σε μια φάση προπόνησης. Οι επεκτάσεις έρχονται σιγά σιγά από τα τέλη Μαΐου του 2021 και μετά. Υπάρχουν πολύ σημαντικές γνωριμίες, υπάρχει καταξίωση σε σχέση με τα επαγγελματικά και υπάρχουν και πολλά οράματα, πολλά από τα σχέδια, τα καταπληκτικά τα οποία κάνετε ηχθείς με το μυαλό σας, εν πάση περιπτώσει, που πρόκειται να βρουν υλοποίηση μέσα στο 2021. Το επόμενο διάστημα για τα ψάρια είναι πάρα πολύ φιλικό. Να ξέρετε ότι θα δείτε φίλους κι εσείς, θα συναντηθείτε με άτομα σημαντικά, θα ανταλλάξετε πληροφορίες, παρέες, νέα ιδέες, πολύ περισσότερο με φίλους παρά με συγγενικά πρόσωπα. Και πάρα πολλά έξοδα ακόμα. Τα ψάρια έχετε μέχρι τις 7 Γενάρη, τα έξοδά σας θα είναι περισσότερο αυξημένα από ό,τι το περιμένετε. Βεβαίως, μπορείτε να κάνετε και λίγο κουμάντο, να το πω έτσι καλύτερο. Να συμμαζέψετε λίγο τα δώρα τα οποία μπορείτε να κάνετε. Μπορεί να έχετε έτσι ένα αυξημένο budget για τα δώρα ή να σας βγουν απρόβλεπτα. Μπορεί να βγουν και απρόβλεπτα έξοδα. Λοιπόν, να δούμε, Βίκυ, εσύ που βλέπεις τα newsletter, να δώσουμε τα δώρα μας, να κάνουμε μια κλήρωση και να δώσουμε δώρα. 18/9. Το τρίτο δεκαήμερο των Παρθένων είναι καλά νομίζω, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολα οι Παρθένοι το τρίτο δεκαήμερο. Αυτοί που έχουν ζόρια είναι οι Παρθένοι, οι οποίοι είναι γεννημένοι εκεί στις 16, 17 και 18, όχι 19, δεν σας έχει πιάσει ο Ποσειδώνας ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές, για την κόρη μου, χίλια ευχαριστώ. Άλλαξε η ενέργεια. Όσοι έχει το οροσκόπο ο ηχθή, θα έχετε έξοδα, είναι γεγονός. Λοιπόν, έχουμε εγγραφές στο newsletter και θέλω να μου πει η Βίκυ, να το γράψει δηλαδή. Θα πω το αγαπημένο μου νούμερο, το νούμερο 20. Βίκυ, αυτός που γράφτηκε 20. 20. Στην 20η μοίρα είναι ο Δίας μου, θεωρώ ένα τυχερό νούμερο. Όποιος από σας γράφτηκε στο newsletter και έχει τον αριθμό 20, θα τον ειδοποιήσουμε για να πάρει αυτό το υπέροχο δώρο. Εντάξει. Λοιπόν, περιμένω την Πέμπτη εδώ στην Όνα τη Βουδούρη, οι φίλες από τη Λιόν, να γραφτείτε για το δωρεάν σεμινάριο 10 Ιανουαρίου για τον καρμικό σας προορισμό. Εννοείται και την άλλη Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Εννοείται. Λοιπόν, Βίκυ, να μας πεις ποιος γράφτηκε με το νούμερο 20 στο newsletter για να κάνουμε αυτό το δώρο που έχουμε εδώ. Την άλλη Δευτέρα θα είμαστε εδώ, έχει 28 ο μήνας. Εννοείται. Γεια σου Αλκέτα μου, το Astro Team. Πολλά φιλιά σε όλους. Trust me, I am an astrologer. Λοιπόν, αλλάξτε την ενέργεια, να αλλάξει αυτή η ενέργεια. Ο Δίας μπήκε στον υδροχό. Θα πάρουμε ανάσα, να το θυμάστε. Την Πέμπτη θα γραφτείτε εδώ πέρα στην εκπομπή της Νόνας, οι φίλες από τη Λιόν, 9 η ώρα. Θα δώσουμε τον καρμικό προορισμό, ένα καταπληκτικό σεμινάριο, free. Λοιπόν, νικητής είναι Αναστασίου λέγεται, η κυρία Σωτηρία Αναστασίου. Η κυρία Σωτηρία Αναστασίου, θα τη στείλουμε email να παραλάβει το καλάθι με τα βιολογικά προϊόντα Μπελίσιμο που μας έκανε δώρο ένας φίλος της εκπομπής μας, καταπληκτικό. Καλό βράδυ σε όλους. Γεια σας.